Λοιπόν, έλεγα ότι είναι Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει σήμερα, γενιάζουμε ένα νέο κύκλο εκπομπών της εκπομπής ΑΕ. Και ήθελα να πω ότι είναι συγκινητικό όλα αυτά τα μηνύματα που έχουμε λάβει στο email της εκπομπής όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλο το καλοκαίρι, δεν μας είχατε ξεχάσει. Σχεδόν καθημερινά, σε καθημερινή βάση και τον Αύγουστο, αυτό μου κάνει εντύπωση, στέλνετε τα μηνύματά σας με πολλά, με προβληματισμούς σας, με βίντεο, με εικόνες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και με παράπονα βέβαια ότι σας έχουμε ξεχάσει, αλλά δεν σας έχουμε ξεχάσει. Δεν ήταν εύκολο τον Αύγουστο να κάνουμε εκπομπές. Λοιπόν, συνεκκινιάζουμε τώρα που φθινοπόριασε. Ο Δημήτρης Καζάκης εδώ θα είναι μαζί μου. Και σε αυτό το κύκλο εκπομπών θα είμαστε μαζί. Θέλεις δεν θέλεις, αναγκαστικά θα είσαι εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε όπως πάντα πέφτοντας στα βαθιά. Αλλά έτσι κι αλλιώς αυτή η εκπομπή το έχει συνηθίσει. Δεν την τρομάζει. Ξεκινάει με γερμανικές εκλογές και φασισμό. Περίεργοι συνδυασμοί. Όχι, καυτολογία είναι. Θα πω ένα χαριτωμένο. Ο καιρός σήμερα στην ελευθεροτυπία έγραφε Μέρκελ Νέα Αυγή. Εντάξει, ήταν καλό νομίζω. Λοιπόν, αλλά αυτή η εκπομπή πριν από 2 χρόνια θα θυμούνται οι σταθεροί μας ακροατές και θεατές. Είχε κάνει ένα αφιέρωμα στο φασισμό. Αμέσως μόλις η Χρυσή Αυγή πήρε τα ποσοστά που πήρε και μπήκε στη Βουλή, είχαμε μιλήσει για τα τάγματα εφόδου που θα έρθουν, είχαμε μιλήσει γιατί ότι θα έχουμε βία, ότι ακόμα και αυτά τα είχαμε προβλέψει. Τότε ίσως κάποιοι μας λέγανε ότι κινδυνολογούμε, ναι, Δημήτρη. Είχαμε μιλήσει, είχαμε κάνει μια ανάλυση, μια ειδική εκπομπή, όσο ήμασταν στο Art FM στο Βαϊμάρι. Βεβαίως. Και κάνει αίσθηση με την έννοια ότι είχαν υποθεί πράγματα τα οποία γενικά δεν ήταν γνωστά. Ναι. Και από μια οπτική την οποία δεν τη συνηθίζει να τη βρίσκει στη βιβλιογραφία, ή στην ελληνική βιβλιογραφία, που είναι πενιχρότατη για να μην μπούμε αστεία στο συγκεκριμένο θέμα, δεν το βρίσκει καθόλου. Και τις αναλογίες που μπορεί να δει κανείς με το σήμερα, με το πώς ας πούμε εξελίσσεται αυτό, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε ανάλογη κατάληξη. Όχι βέβαια. Όχι. Απλά είναι καλό να είμαστε ενημερωμένοι και να γνωρίζουμε ώστε να μπορούμε και να προβλέπουμε και να αποφεύγουμε. Ακριβώς. Και να δίνουμε τις λύσεις έγκαιρα. Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η σημασία του. Θα μιλήσουμε βέβαια γιατί αυτό είναι ένα από τα κομμάτια που είναι πολύ σημαντικό. Φοβάμαι ότι δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε βάλει μυαλό. Ναι. Σαν κοινωνία εννοώ. Ναι. Κυρίως οι πολιτικοί της εκπρόσωποι. Εγώ βλέπω ας πούμε στις κινήσεις όλων των πολιτικών κομμάτων στο σύνολό τους μία τραγική επανάληψη του παρελθόντος που μας οδήγησε στη νίκη του φασισμού. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις παίρνουν ή τοποθετούνται με τον ίδιο τρόπο που τοποθετούνταν οι προκάτοχοί τους σε άλλες εποχές, όπως την εποχή του 32-36, 1932-1936 στην Ελλάδα, όπως την εποχή της Βαϊμάρης στη Γερμανία, όπως την περίοδο λίγο πριν επιβληθεί η στρατιωτική χούντα στην Ελλάδα. Είναι ο ίδιος τρόπος που τελικά μας οδήγησε στο να ανοίξει ο δρόμος στην επιβολή του φασισμού. Από την άλλη, και δεν είναι μόνο την επίσημη υιοθέτηση της φασιστικής ιδεολογίας από την κυβέρνηση και τους προκατόχους της, θα κάνω συγκεκριμένες αναφορές. Πρώτον, είναι τρομακτικό να ξυλοφορτώνεται πολιτικός αρχηγός, ο οποίος πήγε στο Κερατσίνι προκειμένου να εκφράσει τη συμπαράστασή του και την αντιφασιστική του στάση, όπως το ίδιο το καταλάβαινε, μπορεί να διαφωνούμε και εγώ προσωπικά διαφωνώ με τον τρόπο που καταλαβαίνει ο κύριος Καμένος τη μάχη ενάντια στο φασισμό και όλα αυτά τα πράγματα και τη μάχη υπέρ της δημοκρατίας. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί κανέναν να τον θεωρεί ή να τον ταυτίζει με τους φασίστες και να τον ξυλοφορτώνει. Κανέναν. Εκτός από τους τραμπούκους του γνωστού παρακράτους, είτε είναι κουκουλοφόροι, είτε είναι με το σήμα της Χρυσής Αυγής. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Είχαμε επίσημο κόμμα, ένα από τα κυβερνώντα από κόμματα, από κόμμα βέβαια, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται στην κοινωνία, το κόμμα του Πασόκ, το οποίο μάλιστα όχι μόνο αποδέχτηκε τον ξυλοδαρμό του κ. Καμένου, αλλά υιοθέτησε πλήρως τη λογική αυτή του ξυλοδαρμού, στη λογική του, την εξής λογική. Δηλαδή θα πρέπει να μετράει τα λόγια του κύριος Καμένος. Με άλλα λόγια δηλαδή, μας είπε η ηγεσία του Πασόκ
ότι ήταν ο ηθικός αυτούργος του ξυλοδαρμού του κυρίου Καμένου, επειδή ο Καμένος άκουσαν, έκανε αποδοκιμαστική δήλωση για τον κύριο Πάχτα. Έναν από τα μεγαλύτερα λαμόγια που έχουν περάσει στην ελληνική πολιτική ζωή. Λοιπόν, άρα το μήνυμα των μεγάλων αφεντικών της Χρυσής Αυγής, που είναι ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος και φυσικά οι αυτοί που βρίσκονται πίσω τους, ξένες πρεσβείες, ξένες δυνάμεις κτλ., είναι σαφές. Όποιος ξαναμιλήσει εναντίον των λαμογιών, της νηστοσημωρίας δηλαδή, και των νηστοσημωρητών που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο, τότε θα ξυλοφορτώνεται άγρια. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο, έχουμε τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη, γνωστός από παλιά με την εμπλοκή με το βαθύ κράτος, με την ΚΙΠ, δεν ξέρω και εγώ με τι σκοτεινά κυκλώματα από την εποχή της ιστορίας του Τσαλάν, αν θυμούνται οι παλιότεροι, φαντάζομαι θυμούνται, ο οποίος όταν έπεσε το χουντικό μαύρο στην ΕΡΤ, είχε βγει τότε στο Twitter, γιατί είναι πολύ μάγκας, και το παίζει μάγκας για το Twitter. Εγώ θα τον ήθελα εκεί να βρεθεί, μέσα στους εργαζόμενους και τον κόσμο, να το πει, και είπε το εξής σε όσους αυτούς που ονειρεύονται λειτουργική κατάληψη στην ΕΤ, να θυμούνται ότι μετά τα Δεκεμβριανά είχαμε το γράμμο. Δηλαδή, απειλούσε εργαζόμενους και κόσμο που κατέβαινε κάτω στην ΕΤ με επανάληψη του εμφυλίου. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ελεγχόμενοι οργανισμοί από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση είναι αυτοί που κάνουν τους γιορτές μίσους στο Μελιγαλά, στο Γράμμο και στο Βίτσι, μαζί με τους περίφημους συνδέσμους αποστράτων, οι οποίοι είναι κρατικοδίαιτοι οργανισμοί σε βάρος των στρατιωτικών που αποστρατεύονται, και βεβαίως κανένας από αυτούς, προέδρους ή διοικήσεις, δεν είχε μια κουβέντα να πει για το ρημαδότοπο που τον ξεπουλήσανε τα αφεντικά που τους χρηματοδοτούν. Αυτοί λοιπόν που κάνουν το Γράμμο και το Βίτσι και το Μελιγαλά, τις γιορτές μίσους που καθιέρωσε η Χούντα και μετά τη συνέχισαν αυτοί οι κύριοι, είναι γέννημα θρέμα της Νέας Δημοκρατίας και των κυβερνών των κομμάτων. Και ξαφνικά μας προέκυψε, μάλιστα προσφάτως, ο κύριος Κρανιδιώτης έγραψε και ολόκληρων θεωρητικών άθρων, όπως μιμούμενος το Γεωργαλά της Χούντας, ο οποίος μας είπε κιόλας ότι το μονοπόλιο της βίας το έχει το δημοκρατικό κράτος. Βεβαίως δεν υπάρχει δημοκρατικό κράτος που να ασκεί μονοπόλιο βίας. Αυτά τα πράγματα είναι φαντασιώσεις, υστερικές φαντασιώσεις ακροδεξιού φασίστα όπως ο Κρανιδιώτης. Και όποιος γνωρίζει, συγγνώμη να το και όποιος γνωρίζει το θέσφατο αυτό, το νομικό θέσφατο αυτό, δηλαδή το μονοπόλιο της βίας το ασκεί το κράτος, το διατύπωσε πρώτος ο Μαξ Βέμπερ, έτσι, και το υιοθέτησε ως βασικό συνταγματικό και νομικό δόγμα το κράτος των Ναζί, του Χίτλερ, με τον βασικό του συνταγματολόγο που λεγόταν Καρλ Σμιτ. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε τον προσωπικό σύμβουλο του Σαμαρά να ονειρεύεται να γίνει νέος Γεωργαλάς ή νέος Καρλ Σμιτ για τον νέο Χίτλερ που ονειρεύονται στην Ελλάδα, τότε το πρόβλημα καταλαβαίνουμε από πού προκύπτει και από πού πήγα. Δεν είναι πρόβλημα απλά κάποιων δολοφονικών συμμοριών που στήθηκαν, οργανώθηκαν και δρούν με την κάλυψη των δυνάμεων ασφαλείας σε αυτή την εποχή και του υποκόσμου, του οργανωμένου εγκλήματος δηλαδή στην Ελλάδα. Όποιος έχει για παράδειγμα, είναι τυχαίο το ότι η Χρυσή Αυγή αντρώθηκε ακριβώς εκείνες τις περιοχές όπου το οργανωμένο έγκλημα έχει βαθιές ρίζες με τα κυκλώματα πορνείας, με τα κυκλώματα ναρκωτικών. Είναι τυχαίο αυτό το πράγμα? Όποιος για παράδειγμα έχει ζήσει στον Άγιο Παντελεήμονα τόσα χρόνια όσα έχω ζήσει εγώ, γνωρίζει πολύ καλά ότι οι μπράβοι της νύχτας, αυτοί που οι νταβατζίδες των οίκων ανοχής, αυτοί που κρύβονταν πίσω από πουλώντας προστασία ακόμη και στα ψιλικατζίδικα, ήταν τα στελέχη και είναι τα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Και όταν ένας κακομοίρης έκανε το λάθος να πάει στην αστυνομία και να το καταγγείλει αυτό το πράγμα, γιατί τον εκβιάζουν, το κάνουν και το δείχνουν, τότε η αστυνομία του λέγε κοίτα τη δουλειά σου, ή γινόταν στόχος της ίδιας αστυνομίας. Λοιπόν, και το αστυνομικό τμήμα στον Άγιο Παντελεήμονα, το οποίο είναι πραγματικά σφιγκοφωλιά τέτοιων ανθρώπων του κόσμου. Και να το πούμε και διαφορετικά, να το πάμε παραπέρα. Αυτοί οι τύποι λοιπόν, στην περιοχή για την οποία το ξέρω από πρώτο χέρι δηλαδή,
οργάνωναν και στρατολογούσαν Πακιστανούς, Αφγανούς και Αλβανούς με μόνο σκοπό να τους στέλνουν να δημιουργούν προβλήματα στους κατοίκους, στα μαγαζιά, να κλέβουν, να χτυπάνε, να κλέβουν τσάντες, για να έρχονται μετά αυτοί ως σωτήρες. Και μάλιστα σωτήρες οι οποίοι ζητάγανε και το πουσαντάζ, δηλαδή το ποσοστό, από την πουλώντας προστασία σε αυτό το πράγμα. Και να το πούμε και ποιος μου λέει εμένα, το γεγονός ότι εκείνα τα δύο καθήκια που σκοτώσαν εκείνον τον πατέρα στην πλατεία Βικτωρίας, που πήγαινε την ετοιμόγενη γυναίκα του να πάει να γεννήσει, δεν ήταν από αυτά τα καθήκια που έχουν στρατολογήσει οι χρυσαυγίτες για να πουλάνε τρομοκρατία στον κόσμο για να εμφανίζονται αυτοί οι σωτήρες. Και είναι τυχαίο το ότι ακριβώς και αυτή η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Δεν έβγαλε κανένα αποτέλεσμα. Είναι τυχαία όλα αυτά. Και τώρα μας εμφανίζονται και μας λένε ότι θα το ανακαλύψουν, ρε παιδί μου. Τώρα ανακαλύψαν ότι η Χρυσή Αυγή πουλάει προστασία με τάγματα εφόδου. Το θέμα είναι ότι τώρα ανακαλύπτει το σύστημα, το πολιτικό, το δημοσιογραφικό, έτσι, οι δικαστές, η αστυνομία. Τώρα ανακαλύπτει ένα-ένα αυτά τα στοιχεία που λένε. Ναι. Που, πρόσεξε, όπως τα ξέρεις εσύ, τα ξέρω εγώ, τα ξέρει πάρα πολλοί κόσμοι. Όλος ο κόσμος τα ξέρει. Υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο σήμερα στην Ελευθεροτυπία, συγκλονιστικό, το λέω τώρα, που δεν είναι διαφήμιση, αλλά είναι στοιχείο. Mm-hmm. 900 Πακιστανοί, όχι ένας, όχι δύο, 900 Πακιστανοί είχαν δει ότι είχαν τραυματιστεί, τους κλωτσούσαν στο κεφάλι χρυσαυγίτες. Εδώ και κάτι χρόνια πηγαίναν στα αστυνομικά τμήματα και οι αστυνόμοι τους διώχνανε. Δεν δέχονταν καν την καταγγελία. Όχι να ερευνηθεί η υπόθεση και να πάει στο αρχείο, όπως είπαμε. Δεν δέχονταν καν την καταγγελία. Εγώ σου λέω ότι δεν είναι 900. Θες να σου πω ότι είναι 100-150. Και ένας να είναι. Είναι σοβαρό θέμα. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Είναι ο αριθμός που κάνει το πρόβλημα. Και ξαφνικά ο κύριος Δένδιας βρέθηκε με κάτι, ξέρω εγώ, καμιά δεκάδες φακέλους εκεί και τους πήρε και τους πάει στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, πού τους είχε αυτούς τους φακέλους ο κύριος Δένδιας. Και ξαφνικά βρήκαμε ότι η αστυνομία, δεν ξέρω αν το έχεις δει, είναι από τα τελευταία τώρα, αυτή τη τελευταία ώρα, άρχισε και αποκεφαλίζεται η αστυνομία. Θα πάμε σε κρίση αστυνομίας, διότι κάποιοι παρετήθηκαν από μόνοι τους και κάποιοι άλλοι παρετούνται, όπως λέμε. Έτσι. Εγώ θα επαναλάβω απλά αυτό που μου είπε ένας υπαστυνόμος, νεαρός υπαστυνόμος, σε μια περίπτωση, τόσο δεν θέλω να πω για να μην στοχοποιηθεί κιόλας ο άνθρωπος. Ένας νεαρός υπαστυνόμος, φέτος το καλοκαίρι, λέγοντάς μου το εξής: το να είσαι πατριώτης δημοκράτης σήμερα και να υπηρετείς τα σώματα ασφαλείας είναι ό,τι χειρότερο, είναι χειρότερη κατάσταση και από την εποχή της Χούντας. Γιατί από τουλάχιστον ο ίδιος δεν το ήξερε, αλλά οι παραδόσεις που υπάρχουν στα σώματα. Και στην κοινωνία άλλωστε. Γιατί από την πάνω έχει την πολιτική ηγεσία και φυσικά τα φερέφωνά της, τη φυσική ηγεσία των σωμάτων ασφαλείας, και από κάτω έχει τον υπόκοσμο που έχει διεισδύσει τα σώματα ασφαλείας και έχει δημιουργήσει μια αφόρητη κατάσταση για αυτόν που θέλει να κάνει τη δουλειά του. Δεν πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Και η δουλειά του δεν είναι ούτε να ξολοφορτώνει πολίτες, δηλαδή σε δυνάμεις καταστολής, πρετοριανών που στέλνονται. Δεν κατάλαβα δηλαδή ποια είναι η διαφορά. Ποια είναι η διαφορά της δράσης, ας πούμε, των συγκεκριμένων πρετοριανών ενάντια στο λαό, ενάντια σε γυναίκες και παιδιά, ενάντια στον πατέρα τους, τον παππού τους τον ίδιο που τους τυπάνε άγρια, από τις συμμορίες της Χρυσής Αυγής. Ποια είναι η διαφορά? Το ότι οι μεν φοράνε εθνόσημο, αυτή είναι κατάντια. Είναι κατάντια. Το θέμα μας, Δημήτρη, είναι ότι υπάρχει ισχυρό ζήτημα στην ελληνική αστυνομία, όπου η Χρυσή Αυγή έχει εξαπλωθεί, έτσι, υπάρχει. Δεν έχει εξαπλωθεί, συγγνώμη, συγχωρείτε. Δεν έχει. Όχι, δεν έχει εξαπλωθεί. Τι θεωρείς εσύ? Την εξανάγκασαν μαζικά τους αστυνομικούς να ενταχθούν στη Χρυσή Αυγή με την πίεση της φυσικής ηγεσίας και της πολιτικής ηγεσίας, βάζοντας στην άκρη όλα τα δημοκρατικά ή πατριωτικά στοιχεία που είχε μέσα το σώμα και που ήταν και, αν θέλετε, και στην πράξη τα πιο αξιόλογα στελέχη του σώματος και αυτά που θα μπορούσαν να αποτελέσουν και τη φυσική ασπίδα προστασίας από τη διείσδυση του υποκόσμου μέσα στο σώμα. Ναι. Άρα, λοιπόν, αυτό θα σε ρωτούσα, γιατί εντάξει, δεν έχει εξαπλωθεί, υπάρχει όμως πλέον ο πυρήνας μέσα στην ελληνική αστυνομία, και αυτό ήθελα να σου πω, ότι πώς, λοιπόν,
πού οφείλεται. Ξαφνικά οι αστυνομικοί μας βγήκανε φασίστες. Λοιπόν, κάποιος αστυνομικός είναι και φασίστας. Όχι βέβαια. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Αυτά είναι από εξιστορήσεις. Είναι σαν αυτό που λέμε, συγγνώμη, ότι όποιος είναι πεινασμένος ή φτωχός είναι και φασίστας. Αναγκαστικά θα γίνει φασίστας. Αυτά είναι θεωρίες του κ. Τσίπρα. Εντάξει. Αυτά είναι θεωρίες του κ. Τσίπρα. Όποιος πεινάει. Η θεωρία που λέει ότι από πού προέρχεται ο φασισμός από τον ξαναεξαφλιωμένο είναι η θεωρία του χορτάτου, του βολεμένου, του την έχω καλά εγώ με την εξουσία και άρα οτιδήποτε με απειλεί ή δεν το ελέγχω είναι προϊόν της κοινωνίας. Δεν είναι έτσι. Ο φασισμός έχει τα πάνω ποτέ από τα κάτω. Γιατί εδώ γίνεται μια κακοποίηση, θα το πω για να τα πούμε ολοκληρωμένα, μάλλον μια κακοποίηση ιστορική, στο ότι η οικονομική κρίση τότε στη Γερμανία μας έφερε το φασισμό. Γι' αυτό λέω. Αυτά είναι θεωρία Τσίπρα. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Γιατί η οικονομική κρίση υπήρχε και στην Αμερική, αλλά δεν έφερε το φασισμό. Έγινε προσπάθεια, ναι, αλλά έφερε το New Deal. Μάλιστα. Στη Γαλλία, που έγινε προσπάθεια να γεννηθεί φασισμός και με συγκεκριμένο τρόπο, με βασικές οργανώσεις, ήρθε το Λαϊκό Μέτωπο. Βεβαίως απέτυχε. Γιατί ο τρόπος που το κατανοούσαν δεν ήταν αυτός που θα έπρεπε για να μπορέσει να συσπηρωθεί ο λαός και να ενωθεί στη Γαλλία. Αλλά η απάντηση ήταν το Λαϊκό Μέτωπο και η κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου. Βλέπουμε διαφορετικές απαντήσεις σε κάθε λαό, λοιπόν, και αυτό θέλω να το τονίσουμε. Ανάλογα με τους σχετισμούς δύναμης. Μπράβο, ότι πρέπει να το τονίσουμε. Δεν είναι κάτι που είναι μοιραίο, γιατί εδώ κάπως πάει τον τελευταίο καιρό, έτσι το διαστάνουμε και νομίζω και ο καθένας από εμάς. Που μπορεί να έχει και λιγότερες γνώσεις, ότι έχουμε οικονομική κρίση, όλο βαθαίνει, θα έχουμε και περισσότερο πεινασμένους και εξαθλίωση, άρα είναι και φυσικό επακόλουθο όχι, να ανέβει η ακροδεξιά, ο φασισμός, το βαθύ σκοτάδι. Μπορεί να υπάρξει άλλη απάντηση του ελληνικού λαού. Ο φασισμός είναι προϊόν κρατικής επιβολής. Δεν είναι προϊόν κάποιων δημαγωγών που παρασύρουν τους ανόητους της κοινωνίας. Γιατί εδώ πέρα έχω πραγματικά κυριολεκτικά, έχω φτάσει μέχρι εδώ. Με όλους αυτούς τους γελίους γραφειοκράτες, κομματόσκυλα, οι οποίοι χαρακτηρίζουν μονίμως το λαό ηλίθιο. Και άρα επιρρεπεί στη χειραγωγή και στη μετατροπή σε όχλο. Όχι. Όχλος είναι το κοπάδι που ακολουθεί τις κομματικές γραφειοκρατίες. Αυτός είναι όχλος. Όχλος βρίσκεται μέσα στα κόμματα, δεν είναι έξω από τα κόμματα. Αυτό που συμβαίνει με τον φασισμό πάντα είναι να επιβληθεί από τα πάνω, από το κράτος. Αλλά αυτό, εγώ απλά ήθελα να ξαναεπιστρέψω σε αυτό που λέγαμε για τον αστυνομικό. Ναι. Φαντάσου έναν αστυνομικό ο οποίος θέλει να κάνει τη δουλειά του. Και εγώ τώρα απλά μεταφέρω πάρα πολλά πράγματα που μου έχουν πει οι ίδιοι αστυνομικοί. Φαντάσου να θες να κάνεις τη δουλειά σου και να ασχολείσαι σε πράγματα που είναι που είσαι απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα ή στο κοινό έγκλημα, αλλά πρώτης γραμμής αντιμετώπιση. Και τι σου κάνει η κυβέρνηση, σε εξαθλιώνει. Με σκοπιμότητα. Ποια είναι η σκοπιμότητα? Να σε εξωθήσει, να αρχίσεις να τα παίρνεις. Να τα παίρνεις λοιπόν από το δωράκι που σου κάνει ο μαγαζάτορας της γειτονιάς, γιατί θα κάνεις περισσότερο τη βόλτα σου από εκεί, ώστε να αισθάνεται μια περισσότερη ασφάλεια από τα πρεζόνια που το αρπάζουν 5 μήλα και 3 τσίχλες, από αυτό που είναι η πιο ασήμαντη μορφή δωροδοκίας, μέχρι τα πιο χοντρά βεβαίως. Με το να τα παίρνει χοντρά, αποκυκλώματα κτλ. Αυτός ο κόσμος που βάζει το χέρι στο μέλι, εξωθούμενος από την πολιτική της κυβέρνησης, εξαθλίωσης δηλαδή αυτού του πράγματος, και μην έχοντας και τις αντιστάσεις, τις ηθικές ή άλλες αντιστάσεις. Και αν θέλετε, από την άλλη μεριά υπάρχει και το θέμα της οικογένειας, έτσι. Και εξωθείτε, πού αισθάνετε ήσυχος ότι δεν θα τον πειράξει κανείς, εντασσόμενος σε ένα παρακρατικό κύκλωμα το οποίο λειτουργεί με βάση ακριβώς αυτή τη διδακτική. Έτσι λοιπόν όποιος μπαίνει στον πειρασμό ή προσπαθεί ή μάλλον κινείται προς αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται στη Χρυσή Αυγή και στο παρακύκλωμα που έχει εκεί μέσα. Και τώρα πες μου εσύ τώρα, αν στο τμήμα σου, το τμήμα λέω στο οποίο δουλεύεις, έχεις 10 αστυνομικούς εκ των οποίων οι 7 ή οι 5 τα παίρνουν. Και είναι οργανωμένοι στον υπόκοσμο. Στον υπόκοσμο που λέγεται Χρυσή Αυγή έχει αποκτήσει και πολιτική ταυτότητα πλέον. Ο υπόκοσμος. Τι μπορούν να κάνουν οι άλλοι 5? Ή θα λουφάξουν και θα προσπαθήσουν να επιβιώσουν όπως, ή θα αναγκαστούν να τα πάρουν κι αυτοί, γιατί το καθήκη δεν μπορεί να είναι ασφαλής ή να νιώθει ασφαλής με κάποιον συνάδελφο δίπλα του, ο οποίος δεν τα παίρνει κι αυτός, ή να τα πάρουν κι αυτοί, οπότε εντάσσονται στη λογική. Και στο κύκλωμα αυτό το πράγμα
ή απλούστατα παρετούν τη σχολή και φεύγουν και προσπαθούν να βρουν τη δίχη τους διαφορετικά. Αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή έχει η ελληνική αστυνομία. Γι' αυτό και τη φτιάξαν έτσι ώστε να αποδυναμωθεί ο αστυνομικός της ρόλος, δηλαδή ο ρόλος που αφορά την προστασία του πολίτη, και να ενισχυθεί κατά κύριο λόγο ο ρόλος της καταστολής. Που ο ρόλος της καταστολής δεν είναι αστυνομικό έργο, όπως λέγαμε, ούτε αφορά την αστυνομία. Είναι ο πολιτικός ρόλος της αστυνομίας και έχει να κάνει με την περιφρούρηση των κυρίαρχων πολιτικών και δεν έχει να κάνει τίποτα με το αστυνομικό έργο που οφείλει να κάνει κάποιος αστυνομικός. Αυτή είναι η ιστορία. Και επειδή θα προχωρήσουν και προχωρούν, τα έχουν έτοιμα τα σχέδια, ο κ. Δενδιάς τα έχει στο συντάρι του τα σχέδια, ιδιωτικοποίηση αστυνομίας, γιατί δεν χρειάζεται να προστατεύει τον πολίτη, δεν έχει νόημα να υπάρχει τέτοια αστυνομία. Θα τα δώσουν σε ιδιωτικές εταιρείες, άλλωστε όπως γίνεται σε όλη την υπόλοιπη πολιτισμένη Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Θα κρατήσουν μόνο τις δυνάμεις πρετοριανών που κάνουν κράτορα να βγάλουν και τις βαριά οπλισμένες δυνάμεις που τις έχουν στο σεντούκι τους, με μισθοφόρους αγνώστων λοιπόν στοιχείων, όπως αυτοί που δρούν ή δρούσαν και δρούν ακόμη στις σκουριές Χαλκιδικής, αυτοί που έρχονται με πολεμικά όπλα και πολεμικές τεχνικές να αντιμετωπίσουν κοσμάκι μέσα στο σπίτι του, χωρίς διακριτικά, χωρίς καν το διακριτικό της ελληνικής αστυνομίας, τίποτα, τέτοιους θέλουν να βγάλουν έξω, να ενισχύσουν δηλαδή την καταστολή, και μετά μας λένε, και βεβαίως το όνομα ποιου, της αντιμετώπισης των συμμοριών της Χρυσής Αυγής. Ξέρεις κάτι, εάν δεν τους σταματήσουμε και εφαρμόσουν όλο το σχέδιο που έχουν στο μυαλό τους, σε λίγο θέλω να σου επιβεβαιώσω, θέλω να πω ότι ακόμα και δεν έχεις τα στοιχεία, το αντιλαμβάνεσαι αυτό με απλές σκέψεις, έτσι, και τα δεδομένα, ότι δεν χρειάζεται η αστυνομία που έχουμε σήμερα, διότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα είμαστε στην πλήρη εξαθλίωση. Ήδη τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Τουλάχιστον 3 εκατομμύρια Έλληνες είναι ανασφάλιστοι. Έτσι. Λοιπόν, είναι συντριπτικά τα στοιχεία. Ακριβώς. Κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε τι γίνεται στη γειτονιά μας, στην οικογένειά μας και γενικότερα στην εργασία μας. Λοιπόν, τα βλέπουμε. Άρα τι θα απομείνει? Θα υπάρχουν πλέον τα γκέτο των πλουσίων. Ναι. Θα πάμε σε εικόνες Αφρικής. Οπότε η αστυνομία θα είναι ιδιωτική για να προστατεύει τους πλούσιους. Για τους υπόλοιπους δεν χρειάζεται αστυνομία. Όχι, διότι θα είναι σε τέτοια κατάσταση. Έτσι, οπότε ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Τώρα, εδώ ήθελα να σου κάνω την εξής ερώτηση. Πριν σου κάνω την ερώτηση, επειδή έρχονται τα μηνύματα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δεν το είπα παρέλειψή μου. Φυσικά μπορείτε να παρεμβαίνετε ζωντανά. Είναι ζωντανή εκπομπή αε.papaki@gmail.com. Λοιπόν, οπότε ό,τι θέλετε, ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη, τον Άγγελο, τον Σέργιο από το Βερολίνο. Σέργιο, θα τα πούμε για σένα σε λίγο, σε ό,τι αφορά τις γερμανικές εκλογές. Ναι, στείλε μας, αν θέλεις και κάτι, από το κλίμα εκεί στο Βερολίνο, τον Βασίλη, τον Λεωνίδα και πάρα πολλούς, τον Θανάση, τον Γιώργο, σας ευχαριστούμε όλους. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, γιατί μέχρι τώρα είναι οι ευχές σας για καλή αρχή και τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, ό,τι θέλετε παρέμβαση στη συζήτηση ή ερώτηση, φυσικά να την απαντήσουμε ευχαρίστως. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι επειδή είπες πριν για τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη, που τρομάρα του βγαίνει και ότι εκπροσωπεί. Είναι αυτός ο Λαζαρίδης. Αυτό καλά, αυτό είναι τραγικό. Ναι, αλλά ο κύριος Φαΐλος. Ζήτε β' πανελλαδική. Ο κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης. Ναι, παιδί μου, συγχωρείς τώρα, ένα προσωπικό σχόλιο, μια και εγώ. Για το Χρύσανθο. Είναι γνωστό από πού προέρχομαι. Για το Χρύσανθο. Έχουμε βγάλει μπουμπούκια. Αυτό είναι αλήθεια. Τι να σου πω τώρα. Σαν πολιτικό σχόλιο. Κριτική. Αλλά αυτή η β' πανελλαδική για το ΕΚΕ έχει βγάλει. Τι να πεις. Τους καλύτερότερους. Αυτό λέω. Δηλαδή, έλεγχος. Δηλαδή, σηκώνει ψηλά τα χέρια. Σύμβουλοι πρωθυπουργού σήμερα. Λοιπόν, και όχι μόνο. Και παίζουν πολύ καλά τον ρόλο τους. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, ο Λαζαρίδης, ο Χρυσάνθος. Καλά, εγώ είχα συγκεκριμένη άποψη για τον κύριο Λαζαρίδη από τότε που το έπαιξε, που ήθελα να μας το παίζει δίθεν πολιτικός αναλυτής εξ Αμερικής. Είχα συγκεκριμένη άποψη για τον τρόπο και τα συμφέροντα που. Εκπρόσωποι και. Και τον πώς τον φέρανε εδώ πέρα και για τα οποία νοιάζεται. Βεβαίως. Αλλά. Ρε παιδί μου, θέλει να μοιάσει στο φον Πάπεν της Βαϊμάρης, ξέρει όποιος έχει μελετήσει την ιστορία, ξέρει πολύ καλά ποιος είναι τον φον Πάπεν. Θα τους βάλεις όλους τώρα να ψάχνουνε, λοιπόν, κλάρετε. Ναι. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή το πόσο εύκολα το επίσημο πολιτικό σύστημα έχει υιοθετήσει πλήρως τη λογική του φασισμού. Πλήρως τη λογική του φασισμού.
Και το αστείο είναι αυτό το πράγμα. Και με εντυπωσιάζει το γεγονός πως και με τις κινήσεις του στα κόμματα της αριστεράς, γιατί αυτά έχουν μείνει, της αντιπολίτευσης δηλαδή, ενώ της επίσημης, με τις κινήσεις τους πως ενισχύουν το φασισμό μέχρι αηδίας. Δηλαδή, τι ήθελε ακριβώς, με συγχωρείτε, δηλαδή, ένα ερωτηματικό βάζω και δεν θα απαντήσω. Mm. Τι ήθελε ο κύριος Τσίπρας σήμερα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Να... Τι να του πει? Κοιτάξτε, η Χρυσή Αυγή είναι επικίνδυνη όταν αυτός ο τύπος, τώρα μολύ, έχει υπογράψει 17 αναγκαστικούς νόμους τον τελευταίο χρόνο, 17 αναγκαστικούς νόμους. Έχει ξεπεράσει δηλαδή τη δικτατορία Κονδύλη και Παγκάλου, με την έννοια τα βασιλικά διατάγματα που βγάζανε, δεν είχαν βασιλικά, αναγκαστικούς νόμους είχαν, και κατάστασης πολιορκίας. Έλεος δηλαδή, ο Μεταξάς επέβαλε τη δικτατορία του με δύο βασιλικά διατάγματα. Αυτοί έχουν επιβάλει τη δικτατορία των δανειστών με 17 αναγκαστικούς νόμους σε ένα χρόνο. Και τι πας να του πεις? Να ενεργοποιηθεί. Ξέρετε τι λέω? Εσύ τι λες, να μην πας καθόλου? Καθόλου. Αφού ζεις μέσα σε αυτό το σύστημα. Καθόλου. Όχι, είσαι καθόλου. Είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, η persona non grata. Δηλαδή δεν οφείλουν να σηκωθούν, να φύγουν από αυτόν τον τόπο. Μπορείς να βγάλεις βέβαια και μια ανακοίνωση από το περίπτωση και τις ευθύνες, έτσι, για το γεγονός ότι έχουμε φτάσει ως εδώ. Εγώ αρχίζω και πιστεύω. Εγώ αρχίζω και πιστεύω ότι ο κύριος Παπούλιας δεν υπήρξε ποτέ στην ΕΠΟΝ και στην αντίσταση. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει. Εγώ ξέρω αυτό που λένε αυτοί και κάποιοι γύρω του, αλλά επειδή ξέρω. Εντάξει, ότι με τέτοιο τρόπο, θα σου πω για την οικογένεια Παπούλια. Με τέτοιο τρόπο. Μετά την εκπομπή, θα με τα πει. Όχι, θα το πω στον αέρα. Ναι, ένα θέμα. Λοιπόν, ότι πολλοί εμφανίστηκαν ότι ήταν καπετάνοι ανταπεμπονίτες, αντιστασιακοί και μετά στη Χούντα και όλα αυτά τα πράγματα. Ενώ ήταν στην καλύτερη των περιπτώσεων χωμένοι σε κάποιο υπόγειο. Λοιπόν, να το πούμε διαφορετικά. Δεν ξέρω αν είναι από την οικογένεια Παπούλια, αν είναι από την ίδια οικογένεια. Αλλά εγώ ξέρω ότι επικεφαλής των ταγματαλιτών των Γερμανοτσολιάδων στην Πελοπόννησο, χρεωμένοι με χιλιάδες νεκρούς, βιασμούς και βιοπραγίες εναντίον πατριωτών και του ελληνικού λαού, σε βαθμό που έπρεπε να είχαν στηθεί στον τοίχο και να είχαν εκτελεστεί, αλλά δυστυχώς τους βγάλεψαν οι Εγγλέζοι, ήταν ένας άλλος Παπούλιας, τότε και ο Παπαδόγκωνας. Παπαδόγκωνας και Παπούλιας ήτανε. Επικεφαλής των ταγμάτων ασφαλείας που είχαν οπλίσει οι Γερμανοί και δρούσαν σε ολόκληρη την περιοχή. Και όποιος θέλει να μάθει τι κάνανε, μην μη πιάσει καμιά ελασίτικη ή αμυκή πηγή. Να διαβάσει στα πρακτικά της δίκης των δοσιλόγων την κατάθεση του Παναγιώτη Κανελόπουλου. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος ήταν εκπρόσωπος της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας που είχε αποβιβαστεί στην Καλαμάτα και έλεγε: έτρεχα με ένα τζιπ σε όλη την Πελοπόννησο να σταματήσω, λέει, την αυτοδικία του κόσμου. Γιατί αυτοδικία? Γιατί ενώ οι Ελασίτες τηρούσαν τη συμφωνία και τις εντολές που είχαν πάρει από το Κάιρο, δηλαδή να συλλαμβάνουν τους ταγματασφαλίτες και τους δοσιλόγους και να τους βάζουν στη φυλακή ώστε να δικαστούν μετά την έλευση της κυβέρνησης, όχι πάντα, δεν το τηρούσαμε πάντα, να είμαστε καθαροί, όμως όλες οι αναφορές που έχουμε από την Αμερικανική και τη Βρετανική Αποστολή που συνόδευαν τα τμήματα του Ελλάς που καθάριζαν την Πελοπόννησο, οι αναφορές της εποχής λένε ότι ήταν τύπος και υπογραμμός οι αντάρτες απέναντί τους. Κατά τη γνώμη μου, τραγικό λάθος. Έπρεπε να τους είχαν κρεμάσει μόλις που τους βλέπανε να τους κρεμάσουν. Δυστυχώς, όχι μόνο δεν τους κρεμάσανε, αλλά τους είχαμε και κυβερνήτες μετά. Βουλευτές σε αυτόν τον τόπο. Και υπουργούς μέχρι πρόσφατα. Και ακόμη τους έχουμε. Λοιπόν, και τι έγινε? Λέει ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος. Έτρεχα, λέει, από πόλη σε πόλη, σε χωριό, γιατί ο κόσμος από την αγανάκτησή του, τους έπιανε και τους λίντσαρε μαζικά. Μαζικά. Για ποιο λόγο? Γιατί είχαν υποφέρει τρομακτικά από αυτούς. Και μάλιστα, να ξέρετε, είναι ιστορικό δεδομένο αυτό. Έτσι. Υπάρχουν αναφορές Γερμανών διοικητών της κατοχής, οι οποίοι ζητούσαν από τους ανωτέρους τους να παρεπέμβουν ώστε να διαλυθούν τα τοπικά τάγματα ασφαλείας και των Γερμανοτσολιάδων, γιατί ο κόσμος δεν άντεχε τις βιοπραγίες, τους βιασμούς, τις λαϊλασίες και τις δολοφονίες, με αποτέλεσμα στην απόγνωσή του
είτε να περνά στον Ελλάς, οπότε να ενισχύει το αντάρτικο κίνημα με πολύ περισσότερο από ό,τι θέλανε οι Γερμανοί, ή να ζητάνε βοήθεια από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Εναντίον ποιων? Των οπλισμένων τραγμάτων εφόδων από τους ίδιους Γερμανούς. Και μάλιστα υπήρξαν διοικητές, υπάρχουν στα αρχεία, δηλαδή έχουν δημοσιοποιηθεί, που ζητήσανε να διαλύσουν τα τοπικά τάγματα, γιατί δεν τους επιτρέπει ούτε καν την επαφή με τον πληθυσμό. Τώρα θα μου πεις, υπήρχε επαφή με τους κατακτητές? Όχι, αλλά φαντάσου σε τι απελπισία είχαν έρθει και οι ίδιοι οι Γερμανοί από τις βιοπραγίες αυτών. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι λοιπόν που βγάλαν όλο αυτό το συρφετό των σημερινών δοσιλόγων που κυβερνάνε και τον τόπο, έτσι, τρέτρεχε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος να τους σταματήσει την αυτοδικία. Αυτοδικία. Για να μην πω ιστορίες εδώ πέρα, ίσως να χρειαστεί, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε όπως ξέρεις κάποτε ότι... ναι, θα το... για το 43-44, την απελευθέρωση δηλαδή, και το τι κάνανε αυτοί οι πατριώτες που σήμερα παίρνουν και συντάξεις πανάθεμά τους, πανάθεμά τους, που θα έπρεπε να τους είχαν θάψει στην Καλαμάτα, θα έπρεπε να τους είχαν θάψει, και όσοι είναι καλαματιανοί και το ξέρουν, και ιδιαίτερα οι παλιοί, το ξέρουν, στο χείμαρο του Βέλιουρα, εκεί έπρεπε να τους είχαν θάψει. Εκεί που βιάσανε και σκοτώσανε κατά χιλιάδες τα κορίτσια που αρπάζαν από τις συνοικίες της Καλαμάτας. Κατά χιλιάδες. Λοιπόν, εκεί έπρεπε να τους είχαν θάψει όλους. Και σήμερα αυτοί ζουν ακόμη, όσοι από αυτά τα καθήκια ζουν, έχουν περιουσίες, είναι στα κυβερνώντα κόμματα και μας το παίζουν υπεράνω. Αλλά τα ονόματα τους τα ξέρουμε, έχουν καταγραφεί σε όλο τον κόσμο. Τα θυμούνται οι παλιοί, ακόμη, το τι ήταν αυτά τα καθήκια. Και έχουμε και γιορτές, ρε παιδί μου, στο όνομά τους. Και τους έχουμε δώσει και σύνταξη αντιστασιακού, την οποία ο κύριος Ρέπας, με νόμο δικό του, ο κύριος Ρέπας του Πασόκ, με νόμο του δικό του, τις αύξησε. Και να σας πω και κάτι, το τραγικότερο όλων, ότι ενώ σε όλους τους ταξιούχους μειώνουν τις συντάξεις, στα καθήκια αυτά οι συντάξεις δεν μειώνονται, αυξάνει. Έχει αυξηθεί με τον νόμο του Ρέπα. Έτσι είμαστε, αυτή είναι η Ελλάδα. Και βεβαίως μας φταίνε οι γραφικοί, που βεβαίως είναι δολοφόνοι, στιγεροί, αλλά άμα ξέρουμε από την ιστορία, τα τάγματα εφόδου ήταν όργανα δράσης. Δεν ήταν οι εγκέφαλοι. Οι εγκέφαλοι βρίσκονταν αλλού. Έτσι. Οι εγκέφαλοι που βέλανε τον Χίτλερ στην εξουσία ήταν αλλού. Ήταν στα διοικητικά συμβούλια της Κρουπ Τίσεν, ήταν στο διοικητικό συμβούλιο του τραπεζικού ομίλου Ρότσιλντ, ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας, που τότε ήταν ιδιωτική και είχε επικεφαλή το ΣΑΧΤ, που έγινε και κεντρικός τραπεζίτης του Χίτλερ μετά. Εβραϊκής καταγωγής, κατά τα άλλα, όμως κυνηγάγαμε τους Εβραίους, τους κακομίριδες, ας πούμε, τους μικρομαγαζάτορες, ξέρω εγώ, και τους άλλους. Και ό,τι προοδευτικό στοιχείο είχε η γερμανική κουλτούρα, που προερχόταν από την εβραϊκή κοινότητα, ή αν θέλετε διαφορετικά, από τους Γερμανούς εβραϊκού θρησκεύματος. Γιατί οι Γερμανοί ήταν και αυτοί. Δεν χωρίζει ένα πληθυσμό με βάση τη θρησκεία του. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Λοιπόν, και η μεγάλη συνεισφορά του Χίτλερ στη Γερμανία είναι ότι ακόμη και σήμερα ο γερμανικός λαός είναι αδύνατο να αναπνεύσει. Έχει υποχωρήσει τόσο πολύ η κουλτούρα του, δέχτηκε τόσο μεγάλο πλήγμα από τον χιτλερισμό. Η κουλτούρα του γερμανικού λαού, και δεν μιλάμε για οποιονδήποτε, μιλάμε για ένα λαό του Χάινε, του Γκέτε, του Καρλ Μάρξ, του Χέγγελ, της γερμανικής κλασικής φιλοσοφίας, μια τεράστια υποδομή κουλτούρας. Ένας λαός ο οποίος συντρίφθηκε κυριολεκτικά και ακόμα δεν έχει σταθεί στα πόδια του. Γι' αυτό βγάζει Μέρκελ και Κόλ και όλο αυτό το συνοθήλευμα των υπηκόων του Χίτλερ. Ακόμη είναι υπήκοοι του Χίτλερ αυτοί που βγαίνουν στη Γερμανία. Και τον τρόπο που σκέφτεται η μεγάλη πλειοψηφία του γερμανικού λαού. Αυτό το δυστύχημα που το διαπίστωσα και εγώ πηγαίνοντας στη Γερμανία. Ακόμη το σύνδρομο που γέννησε το χιτλερισμό στην κοινωνική συνείδηση δεν έχει απαλλαγεί. Γιατί φροντίσανε οι Ναζί και σκοτώσανε, κυριολεκτικά φυσικά σκοτώσανε, στα κρεματόρια, σε εκτελεστικά αποσπάσματα, στις φυλακές, σκοτώσανε ό,τι πιο προοδευτικό, τον ανθό της γερμανικής κουλτούρας και της γερμανικής προοδευτικής σκέψης, σε όλα τα μήκη και κλίμακα αυτής της κοινωνίας. Και βεβαίως το κάνανε κατ' εντολή του Κρουπ Τίσεν, του Ρότσιλντ, του ΣΑΧ, των μεγάλων μονοπωλίων από τη Δύση, που βεβαίως τους χρηματοδοτούσαν αδρά. Αυτό έγινε. Και αυτό κάνει και σήμερα στην Ελλάδα. Γι' αυτό είναι οι φασίστες είναι αυτοί που είναι στην κυβέρνηση.
και μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Οι χρυσαυγίτες δεν είναι τίποτα, άλλο τίποτα περισσότερο, έτσι, βεβαίως εξίσου επικίνδυνοι, αλλά είναι η μπράβη και η φουσκωτή της εξουσίας. Εδώ θα σε διακόψω για να απαντήσεις στο φίλο μας το Βαγγέλη. Βλέπω, Βαγγέλης, ανένταχτος ορεσίβιος Έλληνας από τα Ιωάννινα. Και λέει, τελικά ποιοι είναι οι πιο επικίνδυνοι? Οι χρυσαυγίτες που δολοφονούν με τα μαχαίρια ή οι κουστούμαρισμένοι κυβερνώντες που δολοφονούν μαζικά, νόμιμα και με το γάντι? Και η αντιπολίτευση τι κάνει? Δυστυχώς το πολιτικό σύστημα είναι κλινικά νεκρό. Όσο για τον Παπούλια, εδώ στην Ήπειρο έχουμε, λέει, μια παροιμία. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Λοιπόν. Δεν ξέρω για τα πρώτα. Αυτό αναρωτιέμαι για τα πρώτα. Θεωρητικά ξέρεις, ο Παπούλιας στην πρώτερη πολιτική του ζωή υποτίθεται ότι ήταν. Ναι, έτσι λέει ο ίδιος. Ένας, ναι. Και κάποιοι άλλοι. Κάποια στιγμή θα τα συζητήσουν αυτά τα θέματα. Και τον κύριο Καγκλαμάνη έχω ακούσει. Το έχει παίξει πολύ αντιστασιακό στη Χούντα. Αλλά ας πούμε, άνθρωποι που περάσαν από τα χέρια του. Όποιος γερνάει, ένα του ζητήμα, όποιος γερνάει σε αυτή τη χώρα, για κάποιο περίεργο τρόπο, είναι πάντα καλός. Δηλαδή, δεν θέλω να πω δηλαδή ότι γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Το αντιμετωπίζουμε, ναι. Ωραία. Έτσι, όπως για παράδειγμα. Τελικά, ποιοι ήταν οι συνεργάτες? Ναι, δεν θα πω ονόματα, απλά και στη Χούντα, εγώ που δεν το γνωρίζω, δεν το έζησα. Θέλω να πω, αλλά οι παλαιότεροι, οι γονείς μου, φίλοι, γνωστοί, μου λένε, ξέρεις καλή μου, στη Χούντα η μισή Ελλάδα και παραπάνω έκανε δουλειές με τη Χούντα. Δεν έκανε αντίσταση. Τώρα πώς μετά βγήκαν όλοι οι αντιστασιακοί είναι ένα άλλο ζήτημα. Λοιπόν, μειοψηφία ήταν και στη Χούντα οι άνθρωποι που κάνανε αντίσταση. Βεβαίως ήταν παλαϊκό το αίτημα να πέσει η Χούντα, έτσι. Ναι. Γιατί όλοι... απλά ήταν και μια πραγματικότητα αυτή. Αλλά υπήρχε ένα κοινωνικό στρώμα το οποίο ήταν και μάλιστα διαπολιτισμικό, διαταξικό και διαπολιτικό, με την έννοια ότι τότε ήταν πολλοί και αριστεροί που γίνανε μεγάλο εργολάβοι, για να μην αναφέρουμε οικογένειες και θίξουμε τιμές και υπολήψεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και μετά συνεχίσανε βεβαίως με τον Καραμαλή, με τον Πασόκ, με τον Πασόκ ξεσαλώσανε πλέον. Ότι ήταν εργολάβος, ξεσάλωσε με το Πασόκ. Με και εργολάβη τελετών. Δηλαδή, ήταν απίστευτο το ζήτημα. Αλλά πέρα όμως από αυτό, εγώ θα ήθελα να πω στο φίλο του Βαγγέλη ότι έχει απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και εμείς λέμε το εξής, ότι δεν μπορείς να ξεμπερδέψεις με τον υπόκοσμο, με τον πολιτικό υπόκοσμο ή με τις δολοφονικές συμμορίες της Χρυσής Αυγής, εάν δεν ξεριζώσεις αυτό το σύστημα εξουσίας, εάν δεν ρίξεις την ιστοσημωρία που σε κυβερνάει, εάν δεν. Δεν δολοφονήσεις, αν δεν σκοτώσεις το τέρας ξεκινώντας από το κεφάλι του, όχι από τον ήχη του. Γι' αυτό και όλοι αυτοί που τα έχουν βάλει με τη Χρυσή Αυγή, ξεχνώντας το ποιος είναι πραγματικά πίσω από τη Χρυσή Αυγή, ποιος τη γέννησε, ποιος την αναγεννάει και αν θέλετε ποιος τη χρηματοδοτεί και τη στηρίζει, τότε προσφέρουν τρομακτικές υπηρεσίες στο φασισμό και στην επικράτηση του φασισμού στην Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω, επειδή μου έρχονται τα ερωτήματα και υπάρχει μία σύγχυση του κόσμου με τους φασίστες και αντιφασίστες και βλέπω εδώ ότι κάποιοι παραθέτουν και αποσπάσματα είτε από δικά σου κείμενα είτε από κείμενα του ενιαίου παλαϊκού μετόπου και η ερώτηση θα τη συμπυκνώσω που βλέπω είναι αν το ΕΠΑΜ εξισώνει τους φασίστες με τους αντιφασίστες και κρατά κοινές αποστάσεις και από τους δύο. Και μάλλον η ερώτηση έχει να κάνει και στο αν το ΕΠΑΜ συμμετέχει, γιατί τώρα θα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις που τις λέμε αντιφασιστικές. Ναι, αντιφασιστικές ναι, πορείες, αντιφασιστικές ναι, διαδηλώσεις. Ναι. Λοιπόν, το ΕΠΑΜ νομίζω δεν χρησιμοποιεί, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, τη λέξη αντιφασίστας. Όχι. Χρησιμοποιεί τη λέξη δημοκράτης. Δημοκράτης. Και εδώ θέλω, σε παρακαλώ, να του εξηγήσουμε. Γιατί ένας κόσμος. Ναι. Σου λέει γιατί είμαστε αντιφασίστες. Όποιος εσείς τι πρόβλημα. Θέλει να σου πει ότι γιατί ρε παιδιά, εσείς δεν είστε αντιφασίστες. Ή το έχετε βρει λίγο για να δηλώσετε πάλι μια αντίθεση. Επειδή θέλω να, είστε διαφορετικοί. Θέλω να κάνω τον ξερόλα. Για πες μου, σε παρακαλώ να μάθω κι εγώ. Θα σας παρέμβω στην φαινομενολογία του Χέγκελ, όπου έλεγε το εξής καταπληκτικό αυτός ο συντηρητικότατος Γερμανός φιλόσοφος που στα έργα του όμως πρόσφερε εξαιρετική δυνατότητα το να προχωρήσει η ανθρώπινη σκέψη, να αυτή είναι η διαλεκτική της επιστήμης, της πραγματικής επιστήμης, στον βαθμό που είναι ο άλλος έντιμος με αυτό που κάνει. Λοιπόν, έλεγε το εξής, λέει,
στο να προσδιορίσεις μια έννοια με το να προσδιορίζεις ως αντί, στην πραγματικότητα είσαι ταυτισμένος με αυτή την έννοια. Ο αντιφασίστας στην πραγματικότητα είναι φασίστας ο ίδιος, γιατί προσδιορίζεται με βάση το φασισμό. Ο αντιεξουσιαστής είναι το ίδιο εξουσιαστής με αυτό που αντιπαρατίθεται. Γι' αυτό και το πρώτο κόμμα που αυτοπροσδιορίστηκε ως κόμμα αντί ήταν το κόμμα του φασίστα Μουσολίνη. Ο ίδιος ο Μουσολίνη λέει, μη μας προσδιορίζει τους φασίστες, δεν είμαστε φασίστες. Είμαστε κόμμα αντιπλουτοκρατικό, αντιιδεαλιστικό, αντιηλιστικό, αντιμοναρχικό, αντικαπιταλιστικό, αντικομμουνιστικό, αντιμοναρχικό. Ήτανε κόμμα αντί. Εγώ βάζω και το αντιμνημονιακό τώρα, γιατί έτσι όπως το λες το αντί, πάω στο σήμερα, που λένε τα αντιμνημονιακά κόμματα. Στην ιστορία. Το κρατάω αυτό. Γνωρίσαμε πολλούς αντιφασίστες, που ήταν χειρότεροι φασίστες από στην πράξη. Να το πούμε, να το δούμε στην ιστορία. Και για να μην πάμε στην ευρωπαϊκή ιστορία, την οποία την ξέρουν ελάχιστοι και από αυτούς την ξέρουν οι περισσότεροι λάθος, αλλά τέλος πάντων, να πάμε στην ελληνική που είναι και πιο εύκολο να την γνωρίσει κάποιος. Όταν ανέβαινε ο φασισμός και οργανωνόταν η άνοδος του φασισμού στην Ελλάδα μετά την τελευταία χρεοκοπία πριν την υπάρουσα το 1932, έγινε μεγάλη προσπάθεια ο φασισμός να κυριαρχήσει στην Ελλάδα. Ο φασισμός λοιπόν εμφανιζόταν ως μια υπερκομματική ιδεολογία που θα έβαζε τέρμα στους κομματικούς ανταγωνισμούς και έτσι θα ένωνε το λαό. Γι' αυτό και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων τον ενισχύαν με έμεσο τρόπο. Τότε για να τρομοκρατηθεί ο λαός και για να του περάσουν τη λογική ότι θες μια υπερκομματική κυβέρνηση πάνω από τα κόμματα, τα οποία θα τελειώσει με τα κόμματα και τη φαυλοκρατία, όπως λέγανε τότε, φτιάξανε πολλές συμμορήτικες οργανώσεις, όπως σήμερα είναι η Χρυσή Αυγή, μεγαλύτερη εκ των οποίων ήταν η περίφημη 3Ε. Ε-Ε-Ε, δηλαδή. Η οποία χρηματοδοτούνταν από το Στρατιωτικό Σύνδεσμο και το Αστυνομικό Παρακράτος. Αυτοί φορούσαν κράνη, στρατιωτικές στολές και το σήμα το Ναζί, παραποιημένο λίγο όπως οι σημερινοί Χρυσαυγίτες. Αυτοί λοιπόν δεν σκότωναν Πακιστάνους και Αφγανούς, σκότωναν Τουρκόσπορους. Έτσι τους ονόμαζαν τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, από την Ιωνία δηλαδή, και την Τραπεζούντα. Και δεν σκότωναν ένα και δύο. Μπαίνανε στις συνοικίες τις προσφυγικές, βάζανε φωτιά στα παραπήγματα που ήταν ξύλινα και σφάζανε χωρίς καμία διάκριση, Τουρκόσπορους. Τουρκόσπορους τους είχε ονομάσει και ο Παναγής Τσαλδάρης του Λαϊκού Κόμματος μες στην Ιατρική τη Βουλή, για να μην τρελαινόμαστε. Λοιπόν, αυτούς λοιπόν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτοί, δημιουργήθηκε ένα αντιφασιστικό ρεύμα μέσα στα λεγόμενα αστικά κόμματα της εποχής. Επικεφαλής αυτού του ρεύματος ήταν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο πιο δημοκρατικός πολιτικός της εποχής. Και στρεφόμενος προς το μόνο κόμμα της εποχής εκείνης, το οποίο δεν αποδεχόταν τη λογική φασισμός ή αντιφασισμός, αλλά έβαζε το θέμα ή δημοκρατία με όρους του λαού ή οδηγούμαστε στο φασισμό, που ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, του είπε το εξής: με τη στάση σου ενισχύεις τον φασισμό. Και τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει, επειδή όλοι είμαστε αντιφασίστες, να αυτοδιαλυθείς και να ενταχθείς σε κάποιο από τα αριστερά κόμματα που υπάρχουν στο επίσημο πολιτικό πλαίσιο, που σέβονται τη δημοκρατική νομιμότητα, ενώ εσύ δεν τη σέβεσαι, γιατί κάνεις απεργίες, κάνεις κινητοποιήσεις, κάνεις το απίστευτο, βάζεις τα εργατικά κέντρα να υπερασπίζονται τις συνοικίες των προσφύγων σε ενάντια στους παρακρατικούς. Αυτά είναι τοποθετήσεις πραγματικές του Παπαναστασίου. Μην τρελαθούμε τώρα, δεν είναι από το κεφάλι μου τα βγάζω. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, και λέει, αντί να είσαι κομμουνιστικό κόμμα, να γίνεις αριστερό κόμμα και να ενταχθείς στο δημοκρατικό τόξο. Οι κομμουνιστές εκείνη την εποχή ήταν αρκετά σεχταριστές, να το πούμε έτσι, πουριτανοί, πολιτικά και ιδεολογικά, που δεν ήταν εύκολο να διαχειριστούν την κατάσταση. Πέφτανε εύκολα σε παγίδες. Και έτσι η απομόνωσή τους ήταν σχετικά εύκολη. Βεβαίως είχαν σωστή, ιδιαίτερα μετά το 1934, είχαν σωστή
γενικά τακτική, αλλά δεν ξέρανε πώς να την εφαρμόσουν. Δεν ξέρανε τι σημαίνει ενώνω το λαό. Καταλαβαίνανε ότι χρειαζόταν παλαϊκό μέτωπο, αλλά το κάνανε, να το πούμε έτσι, πώς φτιάχνανε παλαϊκό μέτωπο. Να, εγώ τι είμαι, είμαι εκπρόσωπος της εργατικής τάξης, το ΚΚΕ. Είμαι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είμαι εκπρόσωπος της εργατικής τάξης. Πρέπει να ενώσω για τις υπόλοιπες τάξεις. Ωραία. Πώς θα ενωθώ με την αγροτική τάξη, όχι στον κόσμο, να αφήσω τον κόσμο να το κάνει και εγώ να συμβάλλω στον κόσμο να το κάνει. Όχι. Επινοώ ένα αγροτικό κόμμα και συνεργάζω μαζί του. Άρα, να η έργα του Αγροτική Συμμαχία. Mm-hmm. Αυτό κάνανε και το ονομάσανε παλαϊκό μέτωπο. Βεβαίως ήταν μια περιθωρίου κινήσεις. Και όταν φτάσανε στο σημείο, γιατί ήταν το μόνο κόμμα την εποχή εκείνη που έλεγε έρχεται ο φασισμός και δεν έρχεται από τις συμμορίες που εγώ παλεύω μαζί τους, γιατί δίνανε μάχες, είχαν νεκρούς τότε. Υπήρχε μεγάλη ιστορία, δεν ήταν τώρα ένας νεκρός, μιλάμε για εκατοντάδες. Έκανε και κοινοβουλευτικές κινήσεις. Ανάμεσα σε αυτές ήταν η περίφημη συμφωνία Σοφούλη-Σκλάβαινα. Δηλαδή με το Φιλελεύθερο Κόμμα, όπου έλεγε θα σε ψηφίσω, το παλαϊκό μέτωπο έλεγε θα σε ψηφίσω μόνο και μόνο για να μην επιτρέψω στην άνοδο στο Μεταξά, αρκεί να μου υλοποιήσεις ορισμένα βασικά δημοκρατικά αιτήματα, τα οποία θα δώσουν ανάσα στο λαό. Η κίνηση ήταν απολύτως σωστή. Απολύτως σωστή. Και ευφιέστατη κίνηση. Εκ μέρους της ηγεσίας του παλαϊκού μετώπου τότε. Το λάθος που ήταν, το τραγικό. Πρώτον, αποδεχτήκαν να κάνουν μυστική διπλωματία με τις ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων, το λέω, επειδή το θέλανε τα κόμματα της, το Φιλελεύθερο και τα υπόλοιπα κόμματα, τα αστικά κόμματα του κοινοβουλίου της εποχής εκείνης. Και δεύτερον, πριν πάνε να κλείσουν συμφωνία σε αυτόν, ή παράλληλα με τη συμφωνία αυτή, δεν κάνανε ανάλογη δουλειά κάτω στον κόσμο. Δεν αφήσανε τον κόσμο να επιβάλλει τη συμφωνία. Δηλαδή, τη βάση του Φιλελεύθερου Κόμματος και τις υπόλοιπες μάζες του λαού. Και έτσι, όταν θα πρόδιδε τη συμφωνία αυτή ο Σοφούλης, που ήταν δεδομένο ότι θα την προδώσει, γιατί ήταν τέτοιος ο χαρακτήρας και τις πιέσεις που δεχόταν, ο κόσμος θα την υπερασπιζόταν από κάτω και δεν θα επέτρεπε τη μετεξέλιξη του Κοινοβουλίου του 36 σε φασιστική διατορία στις 4 Αυγούστου. Αυτά τα τραγικά λάθη που κάνανε τότε οι ηγεσίες. Αλλά άλλο λάθος και άλλο προδοσία. Και έτσι λοιπόν ερχόμαστε σήμερα και λέω το εξής. Πρώτον, για μας δεν είναι όλοι οι αντιφασίστες πραγματικά αντιφασίστες. Αυτός που δηλώνει αντιφασίστες... Έχουμε διακοπές, το γνωρίζω, παίρνω τα μηνύματά σας. Προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Για εσάς που με ρωτάτε, φυσικά η εκπομπή, όπως όλες οι εκπομπές, βγαίνουν μετά στο αρχείο εκπομπών. Οπότε μπορείτε να τη δείτε χωρίς διακοπές, αν σε κάποια περιοχή είναι πολλές οι διακοπές και αυτό είναι ενοχλητικό, το καταλαβαίνω και δεν μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά. Αμέσως μετά θα είναι στο αρχείο, οπότε μπορείτε να την παρακολουθήσετε όλοι με την ησυχία σας και με την άνεσή σας. Παιδιά, σας ευχαριστούμε. Το παλεύουμε και ευχαριστούμε κυρίως τα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες και τα τεχνικά, έτσι, τον Νίκο τον Κεκέ. Αχ, πού είσαι Δημήτρη, το Δημήτρη Παπαϊωάννου που είναι εκεί ηχωμένος από πίσω. Λοιπόν... Είναι καινούργια δαμανάκια από ό,τι έχω μάθει. Ναι, μην τον εκθέτεις τώρα, ναι. Λοιπόν, λες να τον δούμε και από τον Μητσικώστα, να τον το θυμάσαι. Ναι, θα τον δούμε. Ναι, να τον σατηρήσει. Μητσικώστας δεν μπορεί, υπάρχει θέμα μεγέθους. Όχι, όλα τα κάνει ο Γιώργος ο Μητσικώστας, όλα τα κάνει, μη στεναχωριές. Με το που θα σε γνωρίσει θα μπορέσει να σε αναπαραστήσει. Να πάμε λοιπόν, επιστρέφουμε στο θέμα που είχαμε αφήσει. Πέρα από τα θεωρητικά και τα πολιτικά που λέμε, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα για να μην δίνουμε λαβές στους άσπονδους φίλους. Γιατί είναι και λεπτές ισορροπίες. Όχι, δεν είναι μόνο το ζήτημα των λεπτών ισορροπιών, επειδή κάποιοι και από τις ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και από τον ΚΚΕ και άλλοι και πιο σκοτεινοί κύκλοι προσπαθούν να στοχοποιήσουν το ΕΠΑΜ και να βάλουν διαχωριστικές γραμμές κάπου αλλού, να ξεκαθαρίσουμε. Εμείς δεν ταυτίζουμε τη δράση των Χρυσαυγητών με τη δράση κάποιων άλλων. Απλά λέμε ότι η δράση των λεγόμενων αντιφασιστών δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ενισχύει τη δράση της Χρυσής Αυγής και να στρέφει τον κόσμο σε λογικές που λέει δύο συμμορίες μάχονται, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, δεν με αφορά καθόλου αυτό που συμβαίνει εκεί έξω. Έτσι, και το πλασάρει και πολύ ωραία η κυβέρνηση αυτό. Σωστό. Ότι εσύ κάτσε στα αυγά σου, φίλε, δεν σε αφορά. Δεν, κάτι ακραίοι τύποι είναι που σκοτώνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση το ΕΠΑΜ να συμμετάσχει σε λεγόμενη αντιφασιστική εκδήλωση όπου απαγορεύεται η ανάτηση ή η ανύψωση εθνικών συμβόλων.
να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Ο ελληνικός λαός νίκησε το φασίστα εισβολέα έχοντας την ελληνική σημαία ως στοιχείο και σύμβολο της ενότητάς του. Έφερε την ελληνική σημαία. Η εθνική ενότητα που επιτέθηκε ενάντια στον ναζί κατακτητή και τους συνεργάτες τους μέσα στην κατοχή είχε ως σύμβολο την ελληνική σημαία. Το ΕΑΜ Ελλάς, για όσους ξέρουν και γνωρίζουν κτλ., που εντάξει από το ζωντάτες είναι κομμουνιστές και είναι γνωστό, τα συντάγματά του Ελλάς έφεραν την ελληνική σημαία. Δεν είχαν καμιά άλλη σημαία, όπου βεβαίως έγραφαν επάνω Ελλάς και το σύνταγμα στο οποίο ανήκε. Το ίδιο το σύμβολο του ΕΑΜ ήταν η ελληνική σημαία. Και αν θέλετε, στην ελληνική σημαία τάφονταν οι αγωνιστές μέχρι και μέσα στη Χούντα. Ετούτη η σημαία, ανεξάρτητα του ποιον έχουν ξεφτυλίσει οι κυβερνώντας, ξεπουλημένοι κυβερνώντας, είναι ταυτόχρονα και το σύμβολο της ενότητας του ίδιου του λαού. Mm-hmm. Όποιος μάχεται εναντίον της, δεν διαφέρει σε τίποτε ιδεολογικά και πολιτικά από το φασίστα. Οι φασίστες ξεφτύλισαν το εθνικό σύμβολο. Δεν θα τους το επιτρέψουν να το κάνουν πάλι. Και δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε καμία λεγόμενη αντιφασιστική εκδήλωση όπου απαγορεύεται η αναφορά ή η οποιαδήποτε πατριωτική αναφορά ή το να φέρεις τα εθνικά σύμβολα. Εμείς τα σύμβολα της ενότητας του λαού δεν θα τα χαρίσουμε στους φασίστες όπως τα χαρίζουν η ηγεσία του Κουκουέ και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα τα χαρίσουμε στους φασίστες. Θα τα υπερασπιστούμε όπως τα υπερασπίστηκαν πάντα οι αγωνίες σε αυτόν τον τόπο. Με αυτό το σκεπτικό δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε. Δεν μας ενδιαφέρει ποια βιτρίνα θα χρησιμοποιήσουν οι λεγόμενοι αντιφασίστες για να το παίξουν αντιφασίστες. Αλλά είναι κατάπτυστη η τακτική να χρησιμοποιούνται ΕΛΜΕ, δηλαδή συνδικαλιστικοί φορείς που πρέπει να ενώνουν όλο το λαό. Όλο το λαό. Και να μην υπάρχει ούτε καν η ελληνική σημαία ούτε σαν δείγμα. Και να χρησιμοποιούν περίεργους ή ύποπτους τύπους για περιφρούρηση οι ποιοι συνδικαλιστικοί φορείς και συλλογικότητες που θα έπρεπε να ενώνουν το λαό. Σε αυτά εμείς δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε. Θα πάρουμε και θα συμμετάσχουμε σε αντιφασιστικές εκδηλώσεις, θα πάρουμε και πρωτοβουλίες εμείς, εκεί που πραγματικά θα μπορεί να εκφραστεί ο λαός πρωτογενός. Και όχι κάποιοι που θέλουν να καβαλήσουν το λαό και να το μετατρέψουν σε κοπάδι οπαδών μόνο και μόνο για να εξαργυρώσουν ψηφαλάκια στις εκλογές που έρχονται ή που θα έρθουν. Έτσι. Αυτά κομμένα. Εμείς δεν παίζουμε σε αυτό το παιχνιδάκι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα μετρήσει ο καθένας ποιος είναι και ποιος δεν είναι φασίστας. Αντιφασίστας πραγματικός είναι εκείνος που παλεύει για τη δημοκρατία. Πέστε μου, έθεσε κανένας από τις ηγεσίες της αριστεράς κοινοβουλευτικής και έξω κοινοβουλευτικής θέμα δημοκρατίας? Ποιος, πότε, κανένας από αυτούς? Ο μεν κύριος Κουτσούμπας μας μιλάει για το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, mm-hmm. τρία πουλάκια κάθονται και Νικολό Καρτέρι, έτσι, γιατί ακριβώς το ίδιο μας λέγανε και Μουσολίνη και οι φασίστες του, είναι σάπιο το καπιταλιστικό σύστημα και παράγει σάπια δημοκρατία. Οπότε αυτή τη δημοκρατία δεν τη θέλουμε, γιατί δεν θέλουμε και το καπιταλιστικό σύστημα. Αυτό τα λέει ο Μουσολίνη και ο φιλόσοφος του Τζεντίλε. Λοιπόν, τα λέει σήμερα και ο κ. Κουτσούμπας. Από την άλλη μεριά έχουμε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν θέτει κανένα θέμα δημοκρατίας, λέει μόνο να τηρήσουμε τη δημοκρατική νομιμότητα. Ποιανού νομιμότητα? Την νομιμότητα της ανομίας, των κυβερνήσεων της εκτροπής, που έχουν μεταθρέψει το σύνταγμα αυτό, το αντιδημοκρατικό σύνταγμα του 1975, το έχουν σε κουρελόχαρτο? Ούτε ένα δημοκρατικό αίτημα δεν ακούστηκε. Ούτε ένα. Παρά το γεγονός ότι ξέρουν από πρώτο χέρι ότι ετοιμάζεται και είναι στα σκαριά η κατάλυση ακόμη και των στοιχειωδών δημοκρατικών ελευθεριών, δεν είναι δημοκρατικές, τυπικές ελευθερίες που διαθέτει ακόμη ο λαός. Συνεχίζουμε. Ναι, μόνο με... Έχουμε πρόβλημα με την εικόνα. Συνεχίζουμε με οίκο. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, εντάξει, θα τα λύσουμε όλα τα ζητήματα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την εικόνα. Οι συνωμοσιολόγοι εδώ θα λέγανε. Εδώ ναι, νομίζω ότι θα ήταν. Ότι τώρα... εντάξει, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Εμείς δεν σταματούμε να ακούσουμε και τον οίκο. Και όλα αυτά τα πράγματα. Μάλλον δύσκολο. Έχουμε εδώ τους τεχνικούς που έχουμε τρελαθεί. Ναι.
Επειδή είμαστε συνωμοσιολόγοι, συνεχίζουμε την συνεχίζουμε, ιστορία. Συνεχίζουμε, παιδιά, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, δεν μας αφορά, θα βρούμε τρόπο μέχρι θα πάμε, και στο βοδιού το κέρατο να μας βάλουμε, θα βρούμε τρόπο. Λέω να βάλουμε σε αυτή την ιστορία που ταλανίζει βέβαια την ελληνική κοινωνία, στο θέμα που έχει δημιουργηθεί με αυτές τις δολοφονικές επιθέσεις, ναι, να βάλουμε μια τελεία για να, ναι, πάμε σε κάποια άλλα ζητήματα, γιατί σε αυτά σίγουρα θα έρθουμε και θα ξαναρθούμε και θα επανέλθουμε. Ναι, εμείς ως εκπομπή ΑΕ, εξάλλου δεν έχουμε σταματήσει να τα πούμε σε αυτά τα ζητήματα. Συγγνώμη, ναι, αν ήταν κάποιοι νεόκοποι αντιφασίστες τώρα, καλό είναι να κοιτάξουν ακόμη και από την εποχή του Ράδιο 9, mm, την εποχή δηλαδή που ναι, ξεκίνησε η εκπομπή ΑΕ, τα πρωτοβγή. Ας κοιτάξουν τα αφιερώματά της, τον τρόπο που τοποθετούσαν τα ζητήματα τότε. Σωστά. Ένας φίλος έστειλε ένα email όπου κόβει ένα απόσπασμα από την τηλεοπτική, από την τηλεοπτική εκπομπή με τον κύριο Μπογδάνο που στο Sky, όπου αναφέρομαι ακριβώς το ζήτημα αυτό και λέει ρε μεγάλη ακόμη και αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, δεν είμαστε τωρινοί στον αντιφασιστικό αγώνα. Όχι, υπάρχουν τα γραπτά σου, υπάρχουν οι εκπομπές, υπάρχουν μαρτυρίες και επανερχόμαστε συνεχώς και συνεχώς, απλά, λέω, γιατί πρέπει να το δούμε, επειδή, το θέμα. Επειδή το λέω αυτό με το σκεπτικό, ότι μας εγκαλούν ποιοι, οι νεόκοποι αντιφασίστες που χρειάστηκε να χυθεί το αίμα του δολοφονημένου παιδιού, για να θυμηθούνται τώρα τον φασισμό και το θυμούνται βεβαίως αποκλειστικά και μόνο απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Όταν ο φασισμός εκτρέφεται από το ελληνικό κοινοβούλιο, από αυτούς που είναι μέσα στο κοινοβούλιο και από αυτούς που είναι πίσω και μέσα στην κυβέρνηση. Δηλαδή δεν κατάλαβα, είναι φασίστας ο Μιχαλολιάκος, αλλά δεν είναι φασίστας ο κ. Σαμαράς και το κόμμα το οποίο τον εξέδρεψε και τον χρηματοδότησε επανειλημμένα. Να ξεχάσουμε τον κ. Γεωργιάδη, τον κ. Βορύδη, ή μήπως έχει αλλάξει και τώρα φοράει γραβάτα, ενώ παλιά είχε τσεκούρι και τίσερτ και έσπαγε το ξύλο και τρομοκρατούσε. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Ναι. Ο μέντορας του, ο μέντορας της Χρυσής Αυγής, ο ιδεολογικός μέντορας της ήταν ο κύριος Βορύδης, ο οποίος ήταν παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις του, μέχρι βεβαίως που έγινε υπουργός ή που θέλησε να γίνει υπουργός. Δηλαδή δεν κατάλαβα, αλλάξαμε τώρα. Βεβαίως απέναντι σε αυτούς είναι με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ, η επίσημη αριστερή αντιπολίτευση. Λοιπόν, πάμε λίγο στη Μούτι Μέρκελ, στη μαμά Μέρκελ. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, η Μούτι κέρδισε κατά κράτος και καθόλου κακό δεν της βγήκε. Α, δεν το ξέρεις. Όχι. Επιτέλους, σε πιάνω σε κάτι αδιάβαστο. Αυτό τώρα, αυτή η πρώτη εκπομπή έχει πολλές εκπλήξεις, θέλω να πω. Λοιπόν, Μούτι σημαίνει μαμά. Και μαμά, αυτό το παρατσούκλι, ναι. Όχι, δεν ξέρω αλλιώς το μαμά στα γερμανικά. Δεν ξέρω, έτσι το λένε και να είναι και να λες και μαμά με χαϊδευτικό τη Μέρκελ, δεν υπάρχει πιο εμετικό πράγμα. Το θέμα δηλαδή είναι ότι αυτό το παρατσούκλι της το έχει βγάλει η αντιπολίτευση για να, όχι και στο καλύτερο, αλλά εμένα είναι, μου θυμίζει κάτι χοντρές, κακάσκημες, κακοχημένες γυναίκες που χρησιμοποιούσαν στα ναζιστικά στρατόπεδα. Οι Γερμανοί τη βλέπουν αλλιώς, λοιπόν. Τη βλέπουν σαν τη μαμά τους, που είναι εκεί, σταθερή, αξία, έτοιμη να τους βοηθήσει. Έλεγα Γερμανούς εγώ προηγουμένως. Δεν το έχουν ξεπεράσει ακόμη. Γι' αυτό εσύ απάντησες αυτό που σε ρωτούσα τώρα, γιατί οι Γερμανοί ξαναψήφισαν τη Μέρκελ. Αλλά την ψήφισαν για εσωτερική πολιτική ή για την εξωτερική πολιτική. Όχι, με συγχωρείς. Δεν είχαν καμία δυνατότητα να ψηφίσουν οτιδήποτε. Εγώ στην Κολωνία για τις δύο μέρες που κάθισα, μου έκανε εντύπωση το ότι παίζοντας με τα γερμανικά κανάλια, τα οποία βεβαίως είναι πολύ χειρότερα των ελληνικών, δηλαδή εντυπωσιάστηκα το σκουπιδαριό των γερμανικών καναλιών, δηλαδή είναι απειρπησία, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είχαν συνεχώς αφιερώματα σε δίθεν Γκάλο, ξέρετε τα γνωστά Γκάλο, όπου βεβαίως όλα βγάζανε το Σόιμπλε και τη Μέρκελ, τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς, τους πάνω απ' όλα, αυτούς που θα δώσουν λύση και τα λοιπά. Είχαν ξεσκιστεί δηλαδή. Χειρότερα από εδώ, όχι άμα συγκρίνεις, είχα μια σχέση με εδώ πέρα. Δεν υπήρχε καν ούτε φιλοσοφικής, πώς να το πούμε, φιλοσοφικής αντικειμενικότητας. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά τα μέσα. Οπότε ο μέσος ηλίθιος Γερμανός, ο οποίος δεν έχει κανενός είδους παιδεία, γιατί τα σχολεία έχουν διαλυθεί τελείως χάρη στους παλιά σοσιαλδημοκράτες και μετά βεβαίως ολοκληρώσανε την ισοπαίδωση οι χριστιανοδημοκράτες. Mm-hmm. Λοιπόν, με αδυναμία να παρακολουθήσει ακόμη και στοιχειωδώς μια συζήτηση που μπορεί να ξεπερνάει το επίπεδο της ατάκας
και με πληροφόρηση κατά κύριο λόγο από μια εφημερίδα σαν την Bild, για φαντάσου, ας πούμε, να έχεις την κεντρική σου πληροφόρηση σήμερα, τη μεγαλύτερη εφημερίδα που σου δίνει πολιτική ενημέρωση, να ήταν η Εσπρέσο στην Ελλάδα. Δηλαδή, θα καταλάβει, είμαστε που είμαστε. Εντάξει, θα ήταν πολύ λογικό είμαστε, να ακολουθήσω αυτή την ομάδα. Αυτός ο Γερμανός ψηφίζει Μέρκελ με τον ίδιο τρόπο που χαιρετούσε και έρεε άνθη στο Χίτλερ. Μάλιστα. Σήμερα, μάλιστα, με συγχωρείς. Σήμερα, επειδή φτιάχνω ένα μεγάλο κείμενο για το ζήτημα του φασισμού και τις ιστορικές αναλογίες, και κοιτούσα το αρχείο που έχω για το New Statesman, που είναι ένα αγγλικό φιλελεύθερο περιοδικό. Έχει ενδιαφέρον τα αφιερώματα του New Statesman που προερχόταν από την δεξιά τάση των εργατικών, είχε σχέση το 1932 και 1933 που παρουσίασαν τον Χίτλερ. Ξέρετε τι λέγανε οι τίτλοι του σχολιασμού? Νομίζω ότι αυτά τα άρθρα τα έχει και στο επίσημο site του Statesman, τώρα το επίσημο στο διαδίκτυο, οπότε μπορείτε να τα δείτε εύκολα. Λέει, είναι ένας ένας κεντρικός κύριος, αλλά είναι ενδιαφέρον τύπος. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς λένε και τη Μέρκελ τώρα. Έτσι, το ίδιο ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι οι Γερμανοί είναι δεμένοι, γιατί από ό,τι φαίνεται οι χριστιανοδημοκράτες θα κάνουν κυβέρνηση με τους σοσιαλδημοκράτες. Αυτό φαίνεται να βγαίνει, διότι έχουν μεγάλο πρόβλημα οι χριστιανοδημοκράτες. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η αύξηση της κυρίας Μέρκελ δεν οφείλεται στη δική της πολιτική ή στη δική της δυναμική παρουσία. Αλλά οφείλεται στον καταποντισμό του συμμάχου της, των φιλελεύθερων, των ελευθέρων δημοκρατών, ναι, το οποίο συντρίφθηκε ολοκληρωτικά και βγήκε εκτός γραμμής. 10 μονάδες κάτω από εκεί. Αν πάρει κανείς τις περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες που έχασαν οι ελεύθεροι δημοκράτες και δει πώς αυξήθηκε η κυρία Μέρκελ, θα δεις ότι πήρε τις μισές μονάδες πήρε η κυρία Μέρκελ, με οι υπόλοιπες πήγανε φως τα λεγόμενα κόμματα. Θεωρείται πιο ακραία πλευρά, βέβαια. Όχι. Αυτό είναι το δράμα της ιστορίας. Έγινε συστηματική άλωση του κόμματος αυτού, όπως κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με τη Χρυσή Αυγή. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τσακίσανε το κόμμα. Το χρησιμοποιήσαν, το βγάλανε προς τα έξω. Που περάσανε στελέχη στην πλευρά. Και θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι ζήτημα αν θα κρατηθεί αυτό το κόμμα στην επιφάνεια. Μόνο και μόνο για να μπορέσει να κρατηθεί το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση δηλαδή, της κυρίας Μέρκελ. Άρα λοιπόν, οι φιλολογίες περί ενίσχυσης της κυρίας Μέρκελ αφορά την κυρία Κοσιόνη, ή την Κοσόνη, ή Κοθόνη, πώς το λένε τέλος πάντων, μαζί με την κυρία Αλαφούζου, τον κύριο Αλαφούζο τέλος πάντων, και όλο αυτό το δημοσιογραφικό team που υπάρχει στο Sky και μας παραθέτει τόσο γενναιόδαρα μηνύματα από το αφεντικό τους. Λοιπόν, απλά θα ήθελα να τους πω, εντάξει ρε παιδιά, δεν έχετε βάλει μυαλό, δηλαδή αυτή τη στιγμή διώχνετε κόσμο, δημοσιογράφους, οι οποίοι κάνανε ενδεχομένως, αν θέλανε να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, ναι, και χρηματοδοτήστε από το κράτος, μόνο και μόνο για να επιβιώσετε. Λοιπόν, για να μην κλείσετε το μαγαζί. Λοιπόν, το οποίο αυτό το μαγαζί πρέπει να κλείσει και αυτοί οι τύποι που εμφανίζονται στις στρατιώσεις οφείλουν να πάνε στην ανεργία. Μόνιμα. Όχι, δεν χρειάζεται πίσω. Δεν θα έχει στέγη ο Μπάμπης. Όχι, είναι ορισμένοι άνθρωποι που λέω ότι ρε, παιδί μου, σταθώ, η ανεργία έχει φτιαχτεί για αυτούς. Ναι. Θέλω δηλαδή, να σταθώ όμως, επίτηδες, γιατί στο είπα τώρα, για το ότι θα γίνει αυτός ο συνασπισμός χριστιανοδημοκρατών, σοσιαλδημοκρατών. Διότι αυτό το περίφημο οι κυβερνήσεις συνεργασίας, που είναι το φρούτο του πολιτικού πολιτισμού, της δημοκρατίας, μας το πλασάρει εδώ ο Μπάμπης λοιπόν το βράδυ στις ειδήσεις. Ναι. Μας κουνάει το δάχτυλο σε εμάς τους απολύτης τους Έλληνες, έτσι, που δεν συνεργαζόμαστε, σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, παγωνόμαστε και όλα τα σχετικά και γι' αυτό έχουμε αυτό που έχουμε σήμερα. Επειδή αυτό λες για τον Μπάμπη, θα σου πω κάτι. Λοιπόν, και σου λέει, κάτι. Να, κυβερνήσεις συνεργασίας πρέπει να γίνονται και στην Ελλάδα. Γιατί κύριε να μην γίνει αριστερά, δεξιά και εντάξει, δεξιά το παιχνίδι ή δεξιά έχει ξεκινήσει βάζοντας ορισμένους λαγούς από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και την καραμαλική δεξιά, εντάξει, τους, για να είναι λαγοί και να αρχίσουν και να λένε. Ο κύριος Λαζαρίδης τα λέει χοντρά, βεβαίως είναι στο δημοκρατικό τόξο ο ΣΥΡΙΖΑ. Και από την άλλη να πετάγονται άλλοι λαγοί από το ΣΥΡΙΖΑ για να λένε ναι, βεβαίως, γιατί να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, στο όνομα της εθνικής
ενότητος και όλα αυτά τα πράγματα. Αν μάλιστα βλέπουμε ότι πάμε σε μια αποσταθεροποίηση και άλλου είδους καταστάσεις. Για το καλό του λόγου. Μας το είπε και ο κύριος Τσίπρας. Και ό,τι μας λέει ο κύριος Τσίπρας, οφείλουμε να το δεχόμαστε. Είναι αριστερός. Άρα έχει το άλοθη της αληθείας. Της απόλυτης. Κανένας, ούτε ο Ιερώνυμος δεν έχει το αλάθητο που έχει ο κύριος Τσίπρας. Και βεβαίως ο κύριος Κουτσούμπας. Γιατί πώς το κάνουμε. Είναι γενικός γραμματέας. Μπορεί να είσαι γενικός γραμματέας και να μην έχει το αλάθητο. Είναι δηλαδή αυτό το τρομερό. Αλλά ο κύριος Τσίπρας μας λέει πάντα την αλήθεια. Προσέξτε τι μας είπε. Πρώτη δήλωση μέσα στη διαδήλωση Αδεβή. Και δεν βρέθηκε κάποιος να του χώσει με ένα σφουγγαρό πάνω στη μούρη. Αλλά τέλος πάντων. Λέει ναι, να μην προκαλούμε και βία, διότι σε λίγο, όπως μας είπε ο κύριος Βορύδης. Όχι, θα μαθαίθηκαν οι εισαγγελίες, δεν είναι το καμένο άμεσα που παρενέβη ο κύριος Βορύδης μας είπε, λέει και οι πολιτικοί συμβολισμοί που εξωθούν στη βία θα πρέπει να περάσουν στις προβλέψεις του ποινικού κώδικα που θα διωχθεί και η Χρυσή Αυγή. Σύμφωνα με τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη που ανέφερε στην αρχή, ο μοναδικός φορέας που έχει την νομιμότητα να ασκεί βία. Είναι το κράτος. Είναι. Υπουργή του και πρωθυπουργός. Είναι το κράτος. Θαυμάσια. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ τώρα για τη δήλωση του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας μας δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ή βρίσκεται στην απαρχή σχέδιο αποσταθεροποίησης. Ναι. Όχι από αυτούς που νομίζετε. Και βεβαίως είσαστε αφελείς. Είτε είσαστε αριστεροί, είτε δεν είσαστε αριστεροί. Δεν έχετε την ευφυΐα ενός Τσίπρα. Και δει το συμβούλο του, διότι δεν έχετε καταλάβει από πού προέρχεται η αποσταθεροποίηση. Εσείς τώρα ζείτε σε μια σταθερή κατάσταση. Είμαστε μια χαρά, μια ωραία παρέα. Όλη η Ελλάδα μια ωραία παρέα. Δεν είναι αποσταθεροποιημένη η χώρα, μέχρι σε βαθμό καταστροφής. Όχι. Η αποσταθεροποίηση έρχεται. Και έρχεται, ξέρετε από ποιους, από την άκρα δεξιά και τη Χρυσή Αυγή. Όχι από το Σαμαρά, το Βενιζέλο και αυτούς που κυβερνάνε. Όχι από αυτούς που στήσαν τα μνημόνια, όχι από την Τρόικα, όχι από το ευρώ που μας έχει τεινάξει τα πέταλα, και όχι σε εμάς μόνο, σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι από όλους, όχι από τους τραπεζίτες, τους τραπεζίτες, προς Θεού, ξέρετε ποιος εννοούμε, αυτούς ξέρετε πιο πίσω στα δόντια που υπάρχουν, αυτούς τους τραπεζίτες, γιατί δεν μπορούμε να τολμάμε να μιλήσουμε με τους άλλους. Αυτούς δεν τους αγγίζουν, Λοιπόν, όχι, δεν προέρχεται, δεν υπάρχει αποσταθεροποίηση από εκεί. Από την άκρα δεξιά και τη Χρυσή Αυγή υπάρχει αποσταθεροποίηση. Βεβαίως. Άρα ανοίγει δρόμο. Αφήνει. Είμαστε η εποχή των πισινών. Στην εποχή των πισινών. Mm. Κρατάμε πισινή γιατί δεν ξέρουμε τι σημαίνει αύριο. Έτσι λοιπόν οι κινήσεις του κύριου Τσίπρα είναι ακριβώς αυτές οι κινήσεις που προετοιμάζουν το έδαφος ή τουλάχιστον αφήνουν ανοιχτά το ενδεχόμενο ενδεχόμενη συνεργασία μετέπειτα με το λεγόμενο δημοκρατικό τόξο. Γι' αυτό και να το πούμε κάτι. Όλοι αυτοί που μπορεί να ενοχλούνται για αυτά που λένε για τον Τσίπρα, να κοιτάξουν λιγάκι τον εαυτό τους και το τι γίνεται μέσα στο κόμμα τους. Γιατί αυτές οι κινήσεις του κ. Τσίπρα και αυτού του τύπου οι θεωρίες περί παραστοδοποίησης από τη Χρυσή Αυγή και το. Δεν έχουν μόνο εξωκομματικό στόχο αυτόν, έχουν και εσωκομματικό στόχο. Ο στόχος είναι όλοι εκείνοι που αγαναχτούν με την τακτική και, τη διγλωσία του κ. Τσίπρα. Και προσπαθούν τώρα να τους πιθαναγκάσουν λέγοντας το εξής απλό πράγμα. Όπως τους λέγανε, α, ξέρεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για Ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι, όπως λέγανε και λένε ακόμη στον Κοσμάκη, θα τρομάξει ο συντηρητικός ψηφοφόρος και εμείς το χρειαζόμαστε. Βέβαια, τέτοιος συντηρητικός ψηφοφόρος υπάρχει μόνο στο κοπάδι του Βενιζέλου που και αυτό είναι μετρημένο σε λυκόσκυλα, δεν έχει πλέον. Μόνο δεν έχει καν κόσμο, αλλά τώρα τι τους λένε, πρόσεξε τι λες, γιατί θα μας βγάλουν εκτός δημοκρατικού τόξου. Γι' αυτό κιόλας, σε συνεργασία με το Αλαφουζέικο, το Μπομπολέικο, το Λαβρακιστάν και τους υπόλοιπους, στοχοποιήθηκαν άνθρωποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι διατυπώνουν έχουν έναν διαφορετικό πολιτικό λόγο από την κεντρική πολιτική τους ηγεσία. Έτσι λοιπόν, έχει πολλές πλευρές αυτή η ιστορία. Εγώ θα το πω ανοιχτά. Εγώ όπως ο Παναγιώτης ο Ραβαζάνης. Τον Παναγιώτη Ραβαζάνη, ανεξάρτητο αν διαφωνώ και διαφωνώ με τις πολιτικές του επιλογές, στοχοποιήθηκε άγρια από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς καμία κάλυψη του δικού του πολιτικού χώρου, μόνο και μόνο για να ιτηθεί οποιαδήποτε διαφορετική φωνή μες στο ΣΥΡΙΖΑ.
Και έτσι να υπάρξει τέτοια κομματική πειθαρχία μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που ταιριάζει μόνο σε ισουίτικη πολιτική οργάνωση. Και αυτό το πράγμα έγινε σε συνεργασία με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν βγήκε ποτέ να διαμαρτυρηθεί για τον τρόπο που τον χειρίστηκαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει επαφή με τον Λαμπραγκιστάν, έχει έρθει σε επαφή με τον κύριο Αλαφούζο επισήμως. Εντάξει. Δεν κινήθηκαν όταν, για παράδειγμα, η κυρία Κοσόνη, πώς τη λένε αυτή την κυρία, επιτέθηκε άγρια στον Παναγιώτο Λαφαζάνη, προσπαθώντας να τον βγάλει συνένοχο της Χρυσής Αυγής, επειδή είπε τι είπε ο άνθρωπος. Αυτό που ξέρει και ο τελευταίος Έλληνας. Και που και ο ίδιος ο Παναγιώτος Λαφαζάνης δεν είναι συνεπής σε αυτό που υποστηρίζει. Γιατί αν ήταν συνεπής, θα τους είχε τραβήξει τρία φάσκελα και θα είχε βγει στον κόσμο. Και θα μπορούσε να προσπαθούσε να οργανωθεί και αυτός μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο για να τον ξεμπερδεύει. Αλλά τι είπε ο άνθρωπος, είπε: Έχετε κάνει, κύριε Κεφαλογιάννη, και σε ποιον το είπε, στον Κεφαλογιάννη. Έχετε κάνει πατσαβούρα το Σύνταγμα. Και μας μιλάτε από πάνω. Τι έλεγε ο κύριος Κεφαλογιάννης και ο κύριος Ρήγας. Και ανάμεσα στον κύριο Ρήγα και στον Κεφαλογιάννη είχαν βάλει τα πρωτοπαλίκαρα του Αλαφουζέικου, Πορτοσάλτε και Παπαδημητρίου. Και τον είχαν βάλει στη μέση αυτόν τον άνθρωπο με μια δημοσιογράφα. Την κυρία Κοσόνη, η οποία δεν ήξερε. Καλά, άστο, μην το συζητάμε, το ξέρει και δεν ξέρει. Λοιπόν, η οποία του κάνει συστηματικά επιθέσεις κάθε φορά που έλεγε για μνημονιακή πολιτική, ότι εσείς είστε υπεύθυνοι, ότι μας φέρατε εδώ και όλα αυτά. Και ο κύριος Κεφαλογιάννης είπε το εξής πράγμα σε μια στιγμή στον κύριο Λαφαζάνη. Λέει: Οι Σταμούλοι και οι Κολάδες μας φέραν σε αυτήν την ιστορία. Ο οποίος δεν ξέρει από την ιστορία, ήταν οι ηγέτες συνδικαλιστές του αγώνα στις αστικές κοινωνίες. Που έριξαν έξω το σχέδιο ιδιωτικοποίησης και ξεπουλήματος των αστικών συγκοινωνιών από τον Μητσοτάκη. Και δεν είχε το θάρρος, την ετοιμότητα, δεν πιστεύω ότι είναι θέμα θάρρος, ειδικά για τον Παναγιώτη, δεν το ξέρω προσωπικά. Λοιπόν, αλλά την ετοιμότητα να του πει: Κύριε Κεφαλογιάννη, είσαστε γόνος πολιτικής οικογένειας που από την εποχή των ταγμάτων ασφαλείας μας έχετε λαιλατήσει μέχρι αηδίας. Ήσασταν απάγγελτος. Και το μόνο που κάνετε είναι να διοικείτε μαζί με τους ομοίους σας αυτόν τον τόπο που μας φέρατε σε αυτή την κατάσταση λαιλατώντας συστηματικά το δημόσιο ταμείο και ολόκληρο το κοσμάκι. Και το μόνο που κατόρθωσε να πει ο άνθρωπος, βεβαίως, σε μια στιγμή που σου επιτίθεται πέντε άθλιοι τύποι και σου λένε: Πώς τολμάτε, κύριε, να πεις το αυτονόητο ότι μας έχετε ισοπεδώσει. Και πώς μπορείτε να μιλάτε για ανθρώπους που τέλος πάντων συμφωνείς, διαφωνείς μαζί τους, υπερασπίστηκαν το δημόσιο χαρακτήρα ενός δημόσιου που οφείλει μάλλον να είναι δημόσιο αγαθό. Καλός ή κακός, το συζητάμε. Αλλά υπερασπίστηκαν δημόσιο αγαθό. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, να θυμηθούμε τώρα, έτσι, που συμμετείχε και ο ελόγω κύριος με όλη τη βαρονία των Κεφαλογιαννέων που πάει πίσω στα τάγματα ασφαλείας και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Λοιπόν, και στις οργανώσεις των κατακτητών στην Κρήτη, λοιπόν, να ξαναθυμηθούμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη πούλησε την Αγέτη Ηρακλής. Πού την πούλησε, σε Ιταλούς επενδυτές, Καλτεστρούτζι λεγόταν τότε. Ναι. Όχι, στην Ιταλική μαφία την πούλησε. Διότι οι δικαστές του Παλέρμο το 2008 στείλανε τον κύριο Παντσαβόλτα, αυτόν που αγκαλιαζότανε με τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον Μητσοτάκη, τον Μάνο και όλους τους υπόλοιπους, το στείλανε στη φυλακή ισόβια ως άνθρωπο βιτρίνα της σικελικής μαφίας, όπως και άλλα 14 κεντρικά στελέχη της Καλτεστρούτη και της Ιτανσιμέντη. Αυτούς τους τύπους δηλαδή που φέρανε στην Ελλάδα ως επενδυτές και τους πουλήσανε τη μεγαλύτερη τσιμεντοβιομηχανία της Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου, δηλαδή την Αγέτη Ηρακλή. Την Αγέτη Ηρακλής. Και όχι μόνο, και δεν το φέρανε στην επιφάνεια, με μαφιόζους δηλαδή. Ο γόνος των μαφιόζων, αυτός που κυβέρνησε για να κερδίζει η μαφία, η κυβλωτικά η μαφία, και για την οποία δεν κανένας λογοδότησε, γιατί αν ήμασταν σε ευνομούμενο κράτος, οι δικαστές στην Ελλάδα θα κάνανε αίτηση δικαστικής συνδρομής και θα παίρνανε τα αρχεία των δικαστών από το Παλέρμο να δούνε τι επαφές είχαν οι μαφιόζοι με τους Έλληνες. Με τους Έλληνες πολιτικούς, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Το κάλυψε η κυβερνήση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί ήταν και αυτοί συνένοχοι στο παιχνίδι. Γι' αυτό φροντίσανε να πουληθεί έγκαιρα στη Λαφάρς η Αγέτη Ηρακλής
όπως ακριβώς κάνουν οι μαφιόζοι όταν βλέπουν να τους κυκλώνει η αστυνομία ή ο νόμος, να το πούμε έτσι, τι κάνουν, θα βγουν στο τσιμέντο τα θύματα τους. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσουν να μην τους πιάσουν με το χέρι στο μέλι, οι Ιταλοί μαφιόζοι πουλήσανε την Αγία της Ηρακλής στη Λαφάρς για να θάψουν τη σχέση με τους Έλληνες πολιτικούς και με το πολιτικό και το οικονομικό σύστημα στην Ελλάδα και έτσι να τις καπουλάρουν. Και να τις καπουλάρουν. Αντί λοιπόν να κάθεται και να μας λέει για συνδικαλιστές οι οποίοι δώσαν έναν αγώνα, καλός ή κακός, αλλά για το δημόσιο αγαθό, να μας μιλήσει για τη μαφία που κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Πολιτική, οικονομική. Μαφία. Ποιος τον υπερασπίστηκε τον άνθρωπο, γιατί δεν τον υπερασπίστηκε το κόμμα του. Να βγει και να πει, κοιτάξτε κύριοι, υπάρχουν κανόνες. Δεν μπορείτε να καλείτε ένα πολιτικό πρόσωπο. Και δεν το λέω γιατί ο Παναγιώτης Λαφαζάνης χρειάζεται πολιτική, πώς το λένε, πολιτική υπεράσπιση, αλλά για να δείξω πόσο μαφιόζοι είναι και σε ηγεσίες πολιτικών κομμάτων που κατά τα άλλα, έτσι, το παίζουν προοδευτικοί και αριστεροί. Γι' αυτό χρησιμοποιούν το δημοκρατικό, τη δημοκρατική νομιμότητα. Δεν είναι μόνο ενάντια στον Κοσμάκη ή για να διευκολύνουν πολιτικούς σχεδιασμούς άλλους, βρώμικους και σκοτεινούς, αλλά και όσο εσωκομματικό μέτωπο, στο εσωκομματικό μέτωπο. Και επειδή τα έχουμε βιώσει όσοι από εμάς προερχόμαστε από τέτοιους κομματικούς μηχανισμούς και πώς χρησιμοποιούν τον έξωθεν παράγοντα, τον ταξικό ή κοινωνικό εχθρό για να χτυπήσουν εσωκομματικές αντιπολιτεύσεις και να ξεμπερδεύουν με δύσκολες ή δύστροπες φωνές μέσα στο κόμμα τους, να σας το λέω, όλους εσάς που το παίζετε δίθεν αριστεροί, ο λόγος του κυρίου Τσίπρα και οι τοποθετήσεις του δεν έχουν μόνο σχέση με το γενικό πολιτικό σύστημα, έχουν και άμεσο στόχο στο κόμμα του μέσα να συντρίψει την αντιπολίτευση που ζητάει ξεκάθαρες τοποθετήσεις στα προβλήματα και ξεκάθαρες τοποθετήσεις από τη σκοπιά του λαού και των συμφερόντων του. Αυτό είναι το ζήτημα. Βέβαια θα μου πεις τι κάνει αυτή η κομματική αντιπολίτευση μέσα εκεί πέρα με αυτό το τραγέλαφο, με αυτές τις εξελίξεις. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο, ειδικά στην αριστερά, βάζουμε μυαλό αφού έχει κυλήσει αίμα, αφού έχουμε φτάσει στο τέλος. Αυτό είναι το δράμα της ελληνικής αριστεράς. Θα βάλει μυαλό αφού θα είναι αργά. Αυτό είναι το δράμα. Σε μια πρόσφατα συζητάγαμε με έναν παλιό αγωνιστή από την εποχή της ΕΠΟΝ και όλα αυτά τα πράγματα και μου έλεγε, ρε παιδί μου, να ήξερα όσα έμαθα μέσα στη φυλακή και όσα μου δίδαξε το ότι με στήσανε στον τοίχο 4 φορές για εικονική εκτέλεση, να τα ξέρα πριν από αυτό, θα είχαν προβλεφθεί πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς αυτή είναι η μεγάλη κατάρα της ελληνικής αριστεράς. Η ελληνική αριστερά διδάσκεται μόνο όταν τη στείλουν στον τοίχο για εκτέλεση. Μόνο τότε καταλαβαίνει τι θα έπρεπε να είχε κάνει πριν. Αλλά αυτή τη φορά, ευτυχώς, είμαστε και εμείς. Είμαστε δηλαδή, υπάρχει και ο ελληνικός λαός. Και αυτή είναι η ελπίδα σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι τα προβλήματα συνεχίζονται, θέλω απλά να επαναλάβω, γιατί μπορεί με τις διακοπές να μην μας έχουν ακούσει, γιατί με ρωτάνε οι θεατές μας και ακροατές μας. Παιδιά, η εκπομπή θα υπάρχει στο αρχείο εκπομπών αμέσως μετά. Μην έχετε κάποια αγωνία, κάποιο θέμα. Λοιπόν, αμέσως μετά, μόλις τελειώσει, σε λίγο θα ανέβει η εκπομπή. Λοιπόν, και με εικόνα ολοκληρωμένα και θα μπορείτε να την απολαύσετε πιο ήρμα, πιο ήσυχα. Μου στέλνουν και από το εξωτερικό οι φίλοι που μας βλέπουν ότι έχουν και εκεί προβλήματα. Είπαμε, είναι κάποια ζυζάνια, θα τα λύσουμε αυτά τα θέματα, θα τα βρούμε και θα τα εξοδοθρέψουμε. Είναι τα τρόπια των δικτύων. Δεν τα ραντίσαμε τα ζητήματα. Και όπως μου λέει κάποιος φίλος, μάλλον μου λέει, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των θεατών και δεν μας αντέχει το σύστημα. Μακάρι να είναι αυτό ο πολύ μεγάλος αριθμός. Αν είναι αυτό, διορθώνεται εύκολα, την επόμενη φορά θα το ανεβάσουμε πολύ. Πάντως είμαστε. Λοιπόν, είμαστε. Προχωράμε. Είμαστε και με εικόνα, τώρα ξαναήρθε η εικόνα. Πότε θα είμαστε ξανά μαζί, πότε μου λέει. Λοιπόν, την Πέμπτη. Πέμπτη. 7. Σε 7 η ώρα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα πυκνώσουμε τις καταδρομικές ενέργειες. Θέλω να πω γι' αυτό, θα επισκέπτεστε πολύ συχνά πλέον την ιστοσελίδα του epamhellas.gr για να μαθαίνετε τα νέα μας, αλλά και της εκπομπής αλφαε.gr, έτσι,
Λοιπόν, όπου βεβαίως θα... βεβαίως θα βλέπετε. Απλά σας ανακοινώνουμε από τώρα. Στέλνετε τα μηνύματά σας, ερωτήματά σας και μπορούμε να τα... Για να τα έχουμε και από πριν και να τα δούμε, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα. Δεν μπορούμε, θα τα... και τα υπόλοιπα δεν πιάσαμε καθόλου τα οικονομικά, δεν πιάσαμε τα θέματα των απεργιών, είναι τεράστια ζητήματα. Έτσι. Και αυτά θα τα πούμε επίτηδες τα αφήνω για την Πέμπτη και θα σου πω γιατί τα αφήνω για την Πέμπτη. Να πούμε το θέμα των καταλήψεων. Το θέμα της λειτουργικής κατάληψης μας το ζωτάνε πολύ, γιατί την Τετάρτη έχεις μια επίσκεψη που έχει μεγάλη σημασία. Ναι. Λοιπόν, την Τετάρτη θα είσαι στη Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα, στο εργατικό κέντρο Εύβοιας. 8 η ώρα, μιλάς στο εργατικό... 7.30 ώρα. 7.30 ώρα, στο εργατικό κέντρο Εύβοιας. Μάλιστα. Το διοργανώνει το ίδιο το εργατικό κέντρο Εύβοιας, το οποίο έχει τεθεί επικεφαλής κυρίως εργοστασιακών σωματείων, αλλά και άλλων φορέων και συνδικαλιστικών κοινή. Του νομού και έχουν προχωρήσει σε κατάληψη από την περιφέρεια στη Χαλκίδα. Όχι με σκοπό να προωθήσουν τα κλαδικά τους ή εργασιακά τους αιτήματα, αλλά με σκοπό να ανατραπεί εδώ και τώρα η πολιτική της κυβέρνησης, να ανατραπεί η ίδια η κυβέρνηση. Είναι η πρώτη και η μόνη προς το παρόν κατάληψη με την λογική της γενικής πολιτικής απεργίας που υποστηρίζουμε κι εμείς σαν ΕΠΑΜ και που θέτει ξεκάθαρα τον πολιτικό στόχο που πρέπει να έχουν σήμερα όλες οι κινητοποιήσεις του λαού, όλες οι ενέργειες απεργιακές, συνδικαλιστικές και άλλες. Αυτό το θέμα θέλουμε να το αναλύσουμε την Πέμπτη, βήμα-βήμα, διότι είναι ένα ζήτημα τεράστιο που μας το ζητούν οι εργαζόμενοι, που είναι πλέον σχεδόν ένα βήμα πριν από αυτό. Έτσι, γιατί ξέρουν και βλέπουν στην πράξη, Δημήτρη, ότι δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα και διέξοδο αυτού του είδους κινητοποιήσεις. 48 ώρες, 24 ώρες απεργίες και διαρκείας απεργίες, εάν δεν συνοδεύονται από τη λειτουργική κατάληψη. Και αυτό θα πω σε μια συζήτηση που είχα σήμερα με μια υπάλληλο του Υπουργείου, ένα Υπουργείο Πολιτισμού, που συζητούσαμε ακριβώς αυτό, στις γενικές συνελεύσεις, τι γίνεται με τους εργαζόμενους εκεί μέσα, βεβαίως, σε μια κατάσταση όπως βρίσκεται ο δημόσιος τομέας, καταλαβαίνετε ότι έχει επικρατήσει ο κατημάς. Δηλαδή, εκείνος που λέει, εγώ να την βγάλω καθαρή και δεν πάμε με ενδιαφέρει και ποιος θα απολυθεί και ποιος θα πεταχτεί έξω. Εγώ θα του έλεγα να φροντίσει να συμφιλειωθεί με τον κόσμο. Γιατί η οργή του κόσμου είναι τέτοια που όταν θα μπουκάρει στα υπουργεία ή στις υπηρεσίες, δεν θα κοιτάει ποιος είναι ο προϊστάμενος και ποιος δεν θα είναι, ή ποιο θα είναι η πολιτική ηγεσία και ποιος δεν είναι. Καλό είναι να τα φροντίσει. Εγώ δεν απειλώ κανένα, απλά κάνω μια διαπίστωση κοινωνιολογική, την οποία την έχω διαπιστώσει στον κόσμο αφενός και την ξέρω πώς λειτουργεί σε άλλες χώρες που έχουν υποστεί ανάλογα πράγματα με την Ελλάδα. Λοιπόν, συζητούσαμε και μου λέει, και εγώ ρωτούσα περισσότερο, τι γίνεται με τις συνελεύσεις εκεί πέρα των εργαζομένων για την απεργία της ΑΔΔ και όλα αυτά τα πράγματα. Το υγιές κομμάτι των εργαζομένων εκεί δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει ξανά σε απεργία της ΑΔΔ, που δεν είναι απεργία διαρκείας. Οι απλοί εργαζόμενοι πλέον, απλοί, γιατί μιλάμε για απλούς, δεν μιλάμε για συνδικαλιστές ή συνδικαλιζομένους, έχουν ξεκαθαρίσει πλέον ότι αν δεν πάμε σε απεργία διαρκείας στο δημόσιο τομέα, που σημαίνει τι, νέκρος του κράτους, καθαρών, κατεβάζουν τα ρολά στο κράτους. Λοιπόν, όσο χρειαστεί για να πέσει αυτή η κυβέρνηση να ανατραπεί αυτό το καθεστώς, δεν πρόκειται να γλιτώσουν. Δεν πρόκειται να γλιτώσουν. Άρα, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά η κοπελιά, μου έλεγε το εξής. Δεν είμαι διατεθειμένη να χαρίσω τα μεροκάματα στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία της ΑΔΔ. Τα μεροκάματά μου που αυτή τη στιγμή δεν έχω τη δυνατότητα να ζήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω εγώ θύμα του οποιοδήποτε θέλει να κάνει απεργία για την τιμή των όπλων. Λοιπόν, αυτό είναι το κλίμα σε αυτή την ιστορία. Και να πούμε το εξής, ότι η ΑΔΔ έχει μεγαλύτερη ευθύνη ακόμη και από τη ΓΕΣΕΕ. Γιατί αν θέλει το συνδικαλιστικό κίνημα στο δημόσιο τομέα, τη ρίχνει την κυβέρνηση αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί την έριξε. Με μεγάλη ευκολία. Το μόνο που χρειάζεται είναι να καταλάβει τα γραφεία πρωτοκόλων, τα γραφεία κινήσεως και τις γενικές διευθύνσεις δημοσίων εσόδων και πληροφοριακών συστημάτων. Και νέκρος το κράτος. Νέκρος το κράτος. Και ταυτόχρονα φτιάχνει και την εικόνα του δημοσίου υπαλλήλου απέναντι στην κοινωνία, γιατί θα πει στη γύρω στον άλλον, εφόσον τα έχουμε καταλάβει εμείς, εσύ δεν χρειάζεται να πληρώσεις φορεία, δεν χρειάζεται να αποδώσεις ΦΠΑ, δεν χρειάζεται
να, πας, να σε εχδέρνει ο ΟΑΕ για αυτούς που είναι με τον μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών ή είναι αυτοαπασχολούμενοι ή οτιδήποτε. Να σε εχδέρνει κυριολεκτικά ο τοκογλύφος που λέγεται ΟΑΕ. Λοιπόν, στο όνομα της ασφάλισης, της ανύπαρκτης ασφάλισης, δεν υπάρχει ασφάλιση. Είναι κοροϊδία αυτό που λέγεται. Όχι, καμία ανταπόκριση. Εγκληματική κοροϊδία στις μέρες μας. Και έτσι θα εξασφαλίσεις την καλή σου σχέση, την οικοδόμηση καλής σχέσης. Και τελειώνει η κυβέρνηση, ώσπου να πούμε, πιτς φυτίλι. Αλλά δυστυχώς, αν δεν ξεμπερδέψουμε με αυτές τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, πολύ φοβάμαι ότι απλά θα χρειαστεί ο λαός να κάνει γυρούση. Αλλιώς, από εκεί και πέρα, αυτό είναι το αντικείμενο. Βεβαίως, να σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η δική μου αίσθηση και από τουλάχιστον αυτό που βλέπω στην κοινωνία είναι ότι η κοινωνία για πρώτη φορά είναι τόσο πεισμένη ότι χρειάζεται αυτή η κλιμάκωση. Αυτό δηλαδή που μου έλεγε αυτή η κοπελιά, που το έχω ακούσει και από πάρα πολύ. Αν δεν πάμε σε παιδιά διαρκείας να τους τσακίσουμε αυτό το πράγμα, δεν έχει κανένα νόημα, δεν συμμετέχω σε καμιά παιδιά. Αυτό το πράγμα που υποδηλώνει μια κατάσταση κλιμάκωσης της κοινωνίας, που βέβαια εκφράζεται ανάλογα με το κοινωνικό στρώμα, την κοινωνική ομάδα ή την κοινωνικό επαγγελματική ομάδα με διαφορετικούς όρους τρόπους. Αλλά παντού ακούγεται αυτό. Αν δεν έχουμε την κλιμάκωση, τι γίνεται. Στη Χαλκίδα, η υπόθεση της Χαλκίδας για μένα δεν αποτελεί απλά ένα παράδειγμα. Αποτελεί φάρο. Γιατί εκεί δεν το ξεκίνησαν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το ξεκινούν εργάτες εργοστασίων και υπερασπίζονται τι. Δεν υπερασπίζονται απλά τη ζωή τους. Υπερασπίζονται το βασικό μέσο βιοπορισμού, όχι το δικού τους, ολόκληρου του έθνους. Δηλαδή, θέλω να πω δηλαδή, ότι αν χάσουμε τα τελευταία κομμενάρια βαριάς βιομηχανίας, μέσω παραγωγής δηλαδή, όπως είναι για παράδειγμα τα τσιμέντα Χαλκίδας, πρώην Αγία της Ηράκλειας που την Ηλαφάδος τώρα παίζοντας σχηματιστικά παιχνίδια την έχει κλείσει και προσπαθούν να την επαναλειτουργήσουν οι εργαζόμενοι. Και είναι και αυτοί που αποτελούν, από ό,τι έχω καταλάβει, συγγνώμη αν κάνω λάθος, αλλά αυτή είναι η πρωτοπορία στην κίνηση του εργατικού κέντρου Εύβοιας, αλλά και των υπολείπων εργοστασιακών σωματείων, ενώ όχι πως οι άλλοι υστερούν, αλλά λέω, όπως και τα άλλα εργοστάσια, ακούστε, εάν χάσουμε τα εργοστάσια από τη χώρα μας, έχουμε τελειώσει. Δεν έχει σημασία ποιος θα κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Έχουμε τελειώσει. Οι τράπεζες εύκολα χρεοκοπούν και εύκολα ξανανοίγουν. Τα εργοστάσια δύσκολα ξανανοίγουν. Αν τα χάσουμε δηλαδή. Αν τα χάσουμε τα μέσα παραγωγής, τις υποδομές, τις παραγωγικές υποδομές. Γι' αυτό και θεωρώ ότι αυτό που κάνουν οι εργάτες εκεί και που πρέπει να τα κάνουν όλοι οι εργάτες για τα μέσα παραγωγής είναι ό,τι πιο σπουδαίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Ό,τι πιο σπουδαίο. Θα το δούμε σίγουρα πολύ αναλυτικά αυτό το μοντέλο. Να υπενθυμίσω ότι αύριο στο e-channel είσαι καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο που παρουσιάζει ο συνάδελφος Καραμέρος στις 7.30. Έτσι, στο 902 εγώ. Ναι, δεν το... Το ξέρει ο κ. Κουτσούμπας. Μα ο κ. Κουτσούμπας πάει, μας τελείωσε από εκεί. Μας τελείωσε, πώς μας τελείωσε. Τον τελείωσε, το e-channel. Α, το τελείωσε. Το τελείωσε. Δεν είναι 902, γι' αυτό είσαι καλεσμένο. Ξέρω, άμα πάρει 3 εκατομμύρια, δεν σε τελειώνω. Αλλιώ πώ θα ήσουν καλεσμένο. Είναι άλλο πράγμα. Θέλω να πω δηλαδή. Δηλαδή στο 902 δεν θα ήσουν καλεσμένο. Στο e-channel είσαι καλεσμένο. Εδώ μεταξύ σοβαρού και αστείου, όταν έκλεισε η εκπομπή την πρώτη φορά, την κόψαν την εκπομπή. Ναι, σε έκλεισε, δεν είναι. Ναι, σωστά, δεν έχει κλείσει ποτέ. Την κόβουν. Είναι ένα θέμα. Μέχρι και σήμερα εδώ την κόβουν την εκπομπή. Όταν την κόψανε την εκπομπή στο Ράδιο 9, σήμερα Ράδιο Α, να το χαίρονται. Λοιπόν, και έγινε μεγάλη προσπάθεια να βρούμε μια ραδιοσυχνότητα από την οποία να μπορέσει να εκπέμψει ξανά η εκπομπή. Και φυσικά χωρίς οικονομικές απαιτήσεις. Ακόμη και από το Μάνο Καγκλαμάνο, ο οποίος είχε σοβαρό θέμα και βιοπορισμού, έτσι. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, όχι όπως εγώ δεν είχα, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια καλή δουλειά. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι. Την έχασε, εγώ δεν έχασα τίποτα. Ζει από το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Κάτσε, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι κόβοντας την εκπομπή και εξαναγκασμένος να παραιτηθεί από ηθικής άποψης, έχασε μια δουλειά που το απέφερε και την οικογένειά του με νεογέννητο παιδί. Εγώ δεν έχασα τίποτα. Δηλαδή, με το σακάκι πήγα, με το σακάκι έφυγα, δηλαδή, θεωρητικός μιλώντας. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, δεν έχασα τίποτα. Οπότε αυτό ήταν μεγαλύτερο πλήγμα για τον ίδιο. Οπότε έγινε μια προσπάθεια να βρούμε. Ανάμεσα στις πόρτες που χτυπήθηκαν,
κύριος μέσω δημοσιογραφικών οδών, ήταν και του 902. Με μια πρόταση την εξής: ανοίξτε το ραδιοφωνικό σταθμό. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα. Να μπει η εκπομπή ΑΕ, δεν θέλουμε κανένα πρόβλημα. Το μόνο που ζητάμε είναι ελεύθερος ο πολιτικός λόγος. Και εισπράξει από την ακροαματικότητα, γιατί τότε η ακροαματικότητα ακόμη ή απευθυνόταν σε διαφημιστική πίτα. Το ξέρω γιατί μας είχαν πρίξει για χορηγούς ιστορίες. Μέχρι τράπεζες θέλανε να μπουν χορηγήσει στην εκπομπή ΑΕ. Φανταστείτε δηλαδή, είναι αυτό που. Να πέφτει το σήμα της Πειραιώς πριν να σε ακούσουν. Ναι, ναι, ναι. Την ίδια ώρα που εγώ έφτιαξα τις τράπεζες, όχι έτσι, έλεγα, θα αποδομούσα τελείως. Αλλά για να καταλάβετε, αυτό που λέγεται ότι είπε ο Λένιν, που δεν το είπε ο Λένιν, αλλά τέλος πάντων, αυτό που λέγεται το Radio Arvilla, ότι θα μας πουλήσουν το σκηνή για να τους κρεμάσουμε, ισχύει απόλυτα στην αγορά. Έτσι. Ήταν τα 14 ακροαματικότητα και αυτό. Λοιπόν, είχαμε σπάσει κατά ρεκόρ. Οπότε τους είχαμε κάνει την πρόταση. Βεβαίως η ηγεσία του. Όχι, δεν υπήρξε καν απάντηση. Από όσο τουλάχιστον γνωρίζω. Εκτός και αν μου την κρύβει ο Μάνος, για να μην τσαντιστώ. Ναι, λοιπόν, ανεξάρτητα από αυτό, θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρχαν τρόποι να διατηρηθεί ο 902 και να επιβιώσει με τους εργαζόμενους όλους εκεί να δουλεύουν και όχι να τους απολύσουν μαζικά όπως απολύσανε. Τους διώξαν όλους. Και είναι ντροπή στον Καραθανασόπουλο ή ποιος ήταν αυτός ο βουλευτής του ΚΚΕ που όταν τέθηκε θέμα στη Βουλή είπε ότι εμείς πήραμε τα 3 εκατομμύρια για να πληρώσουμε τους εργαζόμενους. Ποιους εργαζόμενους, αφού τους απολύσαν όλους. Τους εργαζόμενους. Δεν ντρέπονται. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα να υπήρχε τρόπος και μάλιστα ανοίγοντας βεβαίως το ραδιόφωνο σε φωνές που στρέφονταν ενάντια στο καθεστώς, αλλά επειδή αυτές οι φωνές δεν ήταν ελεγχόμενες από τη γνωστή κάστα του Περισσού, ναι, γι' αυτό δεν θέλανε. Και προτιμήσανε τα φράγκα. Τα φράγκα τα οποία τα πήρανε με την κάλυψη του κυρίου Σαμαρά. Γιατί είναι αδιανόητη αυτή η πώληση που έγινε. Είναι αδιανόητη. Όποιος ξέρει από αγορά και νόμους στην Ελλάδα, το ξέρει πολύ καλά ότι πρώτον απαγορεύεται πολιτικό κόμμα να εισπράττει χρήματα από πηγή εκτός Ελλάδος. Το έχουμε φάει εμείς στη ΜΑΠΑ. Συγγνώμη για την έκφραση. Γιατί τα μέλη μας εκτός Ελλάδος δεν μπορούν καν να στείλουν συνδρομή στο ΕΠΑΜ γιατί λόγω αυτού του νόμου. Εγώ το θεωρώ καλό το νόμο αυτό. Γιατί πρέπει να υπάρχει και μια φραγή. Δηλαδή, δεν γίνεται. Δηλαδή. Εντάξει. Ναι. Στο ΚΚΕ που πήρε 3 εκατομμύρια από offshore εταιρεία στην Κύπρο που στήθηκε ειδικά για αυτόν τον σκοπό και δεν έχει ούτε έναν υπάλληλο παρά μόνο μία διεύθυνση δικηγορικού γραφείου. Φανταστείτε δηλαδή τι κρύβεται πίσω. Ή τι μπορεί να κρύβεται πίσω. Πήρε 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια. Έτσι. Και είπε η κυβέρνηση, OK, είναι απολύτως νόμιμο. Γιατί. Παρακολουθήστε το e-channel, να δείτε την πολιτική του κατεύθυνση, να δείτε γιατί. Λοιπόν, πάντως εσύ αύριο είσαι καλεσμένος. Όχι, λέω. Το πώς θα συνδέω τώρα. Εσύ αύριο είσαι καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο θέλω να πω ότι είναι αξιοπρεπέστατο. Όχι, θέλω να πω. Ξέρεις ότι εγώ δεν χαϊδεύω αυτιά. Όχι, δεν το ξέρω. Εσύ για τον άλλο, δεν το έχω δει. Το έχω δει λοιπόν. Απλά λέω ότι όλα αυτά είναι μια connection τα οποία. Θα τα δούμε όμως γιατί. Και θα μιλήσουμε και για αυτά στα τηλεοπτικά πράγματα. Έχουν γίνει πολλά και διάφορα. Αλλά επειδή θα πέσει το κύκλωμα, με ενημερώνουμε. Πρέπει να πηγαίνουμε στο τέλος σιγά-σιγά. Υπενθυμίζω, την Τετάρτη είσαι στη Χαλκίδα στις 7.30 η ομιλία σου στο εργατικό κέντρο. Έτσι. Λοιπόν, αύριο στο e-channel στις 7.30 με τον συνάδελφο τον Γραμμαίρο. Και την Πέμπτη στις 7 δίνουμε ραντεβού ξανά. Η εκπομπή θα είναι στον αέρα. Με προβλήματα, χωρίς προβλήματα, εμείς εδώ θα είμαστε και θα είστε κι εσείς μαζί μας, αυτό είναι σίγουρο. Μέχρι τότε θα επικοινωνείτε μαζί μας στο email της εκπομπής, εκπομπή@papaki.gmail.com. Στείλτε μας, παιδιά, τις παρατηρήσεις σας, τις απορίες σας, πληροφορίες που μπορεί να έχετε, θέματα που θέλετε να θίξουμε, ώστε να τα έχουμε μπροστά μας και σε όλα αυτά να απαντήσουμε. Αν μη τι άλλο, αυτή η εκπομπή έχει αποδείξει ότι δεν κολώνει, απαντάει σε όλους και σε όλα, λοιπόν, και δεν έχει τέτοιου είδους προβλήμα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα ανανεώνουν το ραντεβού μαζί σας για την Πέμπτη. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, καλή αρχή, καλό φθινόπωρο, καλούς αγώνες να έχετε.